Γεια σας φίλοι και φίλες. Ζούμε μια εποχή φόβου. Ζούμε μια εποχή που εκείνοι που πρέπει να μιλάνε, εκείνοι που πρέπει να μπαίνουν μπροστά, εκείνοι που πρέπει να δίνουν μάχες, ούτε μιλάνε, ούτε δίνουν μάχες, ούτε μπαίνουν μπροστά. Ζούμε σε μια εποχή που δυστυχώς μόνο λίγοι τολμούν να πούν την αλήθεια. Και ειδικά στον χώρο της Εκκλησίας. Ο απόψινος καλεσμένος είναι από εκείνους που μπαίνει μπροστά. Είναι από εκείνους που δεν λογαριάζει με την καλή έννοια ούτε δεσπότης, ούτε δεσποτάδες, ούτε εκκλησιαστικούς παράγοντες, προκειμένου να πει αυτό που θέλει, αυτό που πρέπει και αυτό που κρίνει ότι είναι σωστό. Και όσα μας έχει πει μέχρι σήμερα ο απόψινός καλεσμένος μας, ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας, όλα είναι σωστά, όλα είναι από εκείνα που πραγματικά είναι ολόκληρος πόλεμος και ολόκληρος κόσμος ενάντια των όσων ή δεν τολμούν ή τολμούν αντίθετα από εκείνα που πρέπει να τολμούν. Μεγάλο το πρόβλημα της συνθήκης του Σέγγεν. Και έγινε μια επιτροπή στην Εκκλησία της Ελλάδος και ξαφνικά μέσα από αυτή την επιτροπή, όπως δηλώνουν τα πράγματα, όπως φανερώνουν τα πράγματα, βγήκε ο Μητροπολίτης, ο σημερινός Μητροπολίτης, Νικοπόλεος και Πρεβέζης, ο κ. Μελέτιος, και έγραψε ένα βιβλίο για το οποίο μίλησε ήδη ο κ. Καλύβας, το οποίο δημιουργεί τεράστιες απορίες. Απορίες τεράστιες, επαναλαμβάνω. Ο Μητροπολίτης Νικοπόλεος και Πρεβέζης είναι ένας από τους καλούς Μητροπολίτες του τόπου. Ορθόδοξος, έτσι τον ξέρουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε σε μια ταλαιπωρημένη Μητρόπολη από τα γνωστά γεγονότα του παρελθόντος. Ένας άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε ένα έργο. Ένας άνθρωπος που νομίζεται από όλη την Ελλάδα ότι έχει ξεχωριστή πνευματικότητα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμία εκτροπή, καμία υπέρβαση κάνει μέχρι σήμερα από τις γραμμές της πίστης του Χριστού. Και ξαφνικά βγαίνει ένα βιβλίο του, το οποίο είναι, φέρει τον τίτλο «Το χάραγμα του Αντιχρίστου». Το βλέπετε ήδη εδώ, «Το χάραγμα του Αντιχρίστου». Και δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Και δυστυχώς, λέω πάντα δυστυχώς, γιατί γνωρίζω τον Μητροπολίτη, δυστυχώς δεν μιλάει κανείς, κρατάει κάποιες αμφιβολίες με πολύ διακριτικότητα ο πατήρ Γεώργιος Φταλινός, με πάρα πολύ διακριτικότητα. Υπάρχει ένας καθηγητής μας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος αντιδρά. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη μερίδα περιορισμένων όμως κληρικών και από το Άγιο Όρος και από αλλού, οι οποίοι γράφουν και θα μπορούσα να πω οι περισσότεροι όχι με ξεκάθαρο τρόπο για το βιβλίο αυτό, και βγαίνει ο Μπροστάρης, ο μοναδικός Μπροστάρης. Εγώ το έχω ξαναπεί, έρχονται πάρα πολλοί κληρικοί στο γραφείο μου, μου κάνουν αυτή την εξομολόγησή τους για τους δεσποτάδες τους, για τους επικεφαλείς της Εκκλησίας ή για κάποιους προϊσταμένους τους, αλλά με μία πάντα φράση, λες και είναι τυπωμένη στην καρδιά όλων: «Καλό μου παιδί, καλέ μας άνθρωπε, μη μάθει κανείς ότι ήρθα και σου είπα κάτι. Γιατί ξέρεις, είμαι με το ψωμάκι μου, είμαι τακτοποιημένος εκεί και θα έχω συνέπειες». Βέβαια, αν όλοι μίλαγαν ότι είμαστε τακτοποιημένοι, αν όλοι τα έπαιρναν τα πράγματα έτσι, δεν θα ακούγονται ούτε οι φωνές της δικαιοσύνης, ούτε οι φωνές της αλήθειας. Ο
πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας και αυτός είναι τακτοποιημένος σε Μητρόπολη. Τακτοποιημένος εντός εισαγωγικών. Υπηρετεί σε Μητρόπολη. Αλλά δεν λογαριάζει. Και επαναλαμβάνω με την καλή έννοια το δεν λογαριάζει. Ούτε δεσπότη, ούτε δεσποτάδες, ούτε αρχιεπισκόπους, κανέναν προκειμένου να πει την αλήθεια. Και βγήκε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα και έκανε μια εκπομπή για αυτό το βιβλίο, όπου σήμερα με πήρε από την Πρέβεζα ο Μητροπολίτης Νικοπόλος και Βεβέρης, ο κύριος Μελέτιος, και μου διαμαρτυρήθηκε με ευγενέστατα βέβαια ο άνθρωπος για αυτή την εκπομπή που έγινε. Και εγώ επρότεινα εις τον Σεβασμιότατο εξόδους μας να ανέβουμε αν χρειαστεί, αν θέλει, και μου είπε ότι θέλει και μου είπε ότι χρειάζεται εις την Πρέβεζα, μια και δεν βγαίνει από τη Μητροπολή του κατά συχνά διαστήματα, να του πάρουμε μια συνέντευξη και να απαντήσει εις τον πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα για τα όσα ευθέως τον κατηγορεί. Βέβαια υπάρχει πάντα ανοιχτό το θέμα, θα έρθουμε και σε εκεί. Υπάρχει το θέμα, και το λέω με πολύ ξεχωριστή λύπη και πίκρα, και της Ιεράς Μονής Φιλής του Κυπριανού, του Αγίου Κυπριανού και Ουστίνης, όπου και αυτοί με μία επιστολή τους σε κάποιο κύριο Τζορτζόγλου, νομίζω, αν δεν απατώ με το όνομα, δημιουργούν κάποιο ρήγμα εις την πορεία κατά τη συνθήκη του Σέγγεν, δημιουργούν και αυτοί ερωτηματικά, και αυτοί είναι προσεκλημένοι εδώ, και απορώ πως δεν έχουν αντιδράσει ήδη στο δημοσίευμα, το πρώτο δημοσίευμα που εγώ έκανα, και η συνέχεια είναι δική τους στο τεύχος των νέων ανθρώπων που κυκλοφορεί ήδη στα περίπτερα. Ο αποψινός καλεσμένος, επαναλαμβάνω, δεν λογαριάζει κανέναν. Και ξέρετε, φίλοι και φίλες, τι σημαίνει όταν δεν λογαριάζεις κάποιον και μπορείς να πεις την αλήθεια, να καταθέσεις την αλήθεια, να ομολογήσεις την αλήθεια. Είναι απλό, μία φράση. Είναι καθαρός. Το ράσο που φοράει, πέρα από τη φυσική καθαρότητα την οποία έχει, έχει καθαρότητα καρδιάς, καθαρότητα ψυχής και καθαρότητα του σώματος. Είναι καθαρός ο Εμμανουήλ Καλύβας. Και από εκεί και πέρα, όπως λέει ο λαός, πέρα βρέχει. Ένα κομμάτι ψωμί θα το βρει και θα το φάει οπουδήποτε, αλλά να ρίξει νερό στο κρασί του δεν το κάνει. Και γι' αυτό κοντράρεται και με υψηλά ιστάμενους και με συναδέλφους τους κληρικούς και με όσους αρνούνται να καταθέσουν την αλήθεια. Γι' αυτό και απόψε τον εκάλεσα εδώ. Έχουμε το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Νικοπόλος και Πρεβέζης κυρίου Μελετίου, ένα βιβλίο το οποίο, ως λέει ο κύριος, ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας, είναι σε πεπλανημένη γραμμή, είναι πεπλανημένο το βιβλίο ολόκληρο, θα μας τα πει εδώ πέρα, και πάντα ανοιχτή η τηλεόραση, ανοιχτός ο διάλογος και με τον Άγιον Πρεβέζης και με το μοναστήρι της Φιλής Κυπριανού, του Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης, όπου και εκεί θα φτάσουμε, γιατί και εκεί υπάρχει ένα περίεργο κείμενο στο οποίο απορώ πως έχει γράψει ο εκεί ευρισκόμενος αρχιεπίσκοπος των ενισταμένων κύριος Κυπριανός. Πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα, είχαμε κάνει άλλη εκπομπή πριν το Ωνάσιο. Μάλιστα. Μαζί. Τη θυμάμαι για τη δυναμικότητά της. Και τώρα πάλι μαζί. Έχετε δημιουργήσει πικρές καταστάσεις. Η αλήθεια καμιά φορά είναι πικρή. Είναι, όχι πάντα πρέπει να είναι. Α, δεν φταίει η αλήθεια. Δεν φταίει η αλήθεια. Με πήρε, όπως ακούσατε και στον πρόλογο που έκανα, και ο Μητροπολίτης. Μάλιστα. Από την Πρέβεζα, και μου είπε ότι θα ήθελε να απαντήσει στην εκπομπή. Ας έρθει εδώ. Του είπα, όχι, του είπα να πάμε εμείς, εφόσον δεν βγαίνει από τη Μητροπολίτη του συχνά. Εγώ θα γράψω λεπτομερή ανάλυση. Ναι.
Γιατί ακριβώς σφάλει και πλανάται στο περί χαράγματος. Τα όσα γράφει είναι τόσο αυθαίρετα και τόσο συγκεχημένα και τόσο παρανοούν και τόσο παρεξηγούν τα κείμενα της γραφής και των πατέρων, ώστε απορεί κανείς. Γιατί ξαφνικά ασχολούνται όλοι και οι Μητροπολίτες και τα μοναστήρια και αρχιερείς, άλλοι και καθηγητές Πανεπιστημίου, θεολόγοι με το βιβλίο του Μελετίου. Διότι ακριβώς τα βάζει με όλους, λες και είναι αυτός ο αλάθητος νέος Πάπας, δεν υπάρχει στην Ελλάδα βέβαια νέος Πάπας, και κατηγορεί μοναστήρια, αρχιερείς, αρχιεπισκόπους, σύνοδο, την οποία και αυτή προσβάλλει και της πλήττει την αυθεντικότητά της και το κύρος της, όταν αλλοιώνει την εγκύκλιο την οποία είχε κυρίως αυτό συντάξει, όπως ακούσαμε. Όταν λοιπόν τα βάζει με θεολόγους, με καθηγητές, με τους πάντες, πριν 2-3 που νομίζω ότι λέγουν την αλήθεια και συμφωνούν μαζί του, όταν χαρακτηρίζει με βαρύτατους χαρακτηρισμούς όλους αυτούς, ότι πλανώνται, ότι είναι φαντασμένοι, ότι είναι σαρκοφιλόσοφοι, ότι θέλουν διάβασμα, ότι έχουν ενέργεια πλάνης, ό,τι, δεν έχει το δικαίωμα κανείς, μα κανείς, να έχει αυτή την αντίληψη πρώτον. Ότι αλίμονο τώρα να έχουν πλανεθεί όλοι και να είναι απλανή στο Μητροπολίτη. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πριν λίγο καιρό, δεν ξέρω πόσο καιρό, 2 μήνες, 3 μήνες, δεν παρακολούσα τα γεγονότα λόγω της ασθενείας μου, βγήκε αυτό το βιβλίο. Όχι, τώρα βγήκε. Τώρα βγήκε. Και δεν είχε κυκλοφορήσει πριν από 27 Σεπτεμβρίου. Ωραία, λοιπόν. Διότι κατηγορεί πριν και 2 μήνες περίπου. Κατηγορεί έτσι. Και το Αγίου Όρους την. Οκτώβριο-Νοέμβριο. 2 μήνες. Τώρα βγήκε. Πριν ωραία. Από 15 μέρες. Ωραία, βγαίνει αυτό το βιβλίο. Το οποίο φέρει τον τίτλο Το Χάραγμα του Αντιχρίστου στην Ορθόδοξη Παράδοση. Στην Ορθόδοξη Παράδοση. Γιατί στρέφομαι εγώ εναντίον του βιβλίου αυτού, όχι του προσώπου. Ναι, για πετε μου, γιατί δημιούργησε λοιπόν αυτές τις αντιδράσεις. Διότι. Φέρει τίτλον επάνω Μητροπολίτης Νικοπόλεως. Ο τίτλος του βιβλίου είναι Το Χάραγμα του Αντιχρίστου στην Ορθόδοξη Παράδοση. Εάν λοιπόν. Γιατί είπατε φέρει τον τίτλο Μητροπολίτη Νικοπόλεως. Έχει ευθύνη ότι είναι Μητροπολίτης Ορθόδοξης Εκκλησίας. Α, ναι, ναι, εντάξει. Να ορθοδομεί το λόγο της αληθείας. Ναι, 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 ναι. Ή ανέβαζε Μελέτιος ή ανέβαζε, ξέρω εγώ, το επώνυμό του. Θα λέγαμε είναι ατομικές του απόψεις. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του βιβλίου. Αν και ένα δεσπότης νομίζω δεν μπορεί να έχει ατομικές απόψεις. Ακριβώς. Και να είναι επιμένει η Μητρόπολη. Και ειδικά στη Μητρόπολη Νικοπόλεως, η οποία ταλέπορη. Είναι μια Μητρόπολη ταλέπορη, αλλά και λοιπόν, ιστορικής δομής και σημασίας. Στην Ορθόδοξη Παράδοση που γράφει, οφείλει να ακολουθεί την Ορθόδοξη Παράδοση. Δεν έχει δικαίωμα να έχει τίτλον Ορθόδοξη Παράδοση και μέσα να είναι Αντιορθόδοξη Παράδοση. Να είναι η δική του παράδοση ή κάποιου καρδάση που τον παρεπλάνησε περί 666 και 2-3. Αυτού του χημικού λέτε. Του χημικού που δεν ξέρει τι γράφει. Ο χημικός είναι ο οποίος παραπλάνησε νομίζω και τους. Και τον Κυπριανό. Και τον Κυπριανό απάνω. Δυστυχώς λυπάμαι διότι τους εκτιμούσα για τον αγώνα τους. Αυτός τους έδωκε την πλάνη. Θα κάνουμε μια εκπομπή ναι. Και εγώ πιστεύω θα κάνουμε μια εκπομπή την επόμενη Τρίτη. Ωραία. Θα κάνουμε μια εκπομπή για το θέμα αυτό των παλαιομερολογητών. Ακριβώς. Το οποίο έχει δημιουργηθεί. Τους παρεπλάνησε όσον αφορά το 666 και το γραμματοκώδικα των Μπαρκότ. Και αυτοί τον οδήγησαν στο θέμα περί μυστικισμού, νύψιος κλπ. Ότι δεν μας χρειάζονται να κάνουμε αυτούς τους αγώνες. Και τα δύο είναι λάθη. Λοιπόν, πώς μπορεί να κυκλοφορεί ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται και μάλιστα λέει πρόσεχε αναγνώστη μου. Εάν προσέξει ο αναγνώστης δεν θα πέσει στην παγίδα φυσικά. Άρα καλά λέει πρόσεξε, δηλαδή μην πατήσει την πεπονόφλουδα και πέσει στην πλάνη των πλανών, στη σύγχυση των συγχύσεων. Διότι για το βιβλίο αυτό κάποιος καθηγητής Πανεπιστημίου είπε ότι τι να κρίνεις από αυτό εδώ, γεμάτο από σύγχυση. Από την πρώτη σύγχυση μέχρι την τελευταία. Ο καθηγητής Πανεπιστημίου ή το ο... Τσελεγκίδης της Θεσσαλονίκης, ναι, ο οποίος ναι. Κρίνει ναι. Και κατακρίνει αυτό. Μάλιστα. Και κατακρίνει την εγκύκλιο στην οποία είχε συμμετάσχει ο Άγιος Πρεβέζης και είχε συμπεριλάβει μέσα στην εγκύκλιο αυτή κάποια πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα. Ότι δηλαδή το χάραγμα η σφαγιά του Χριστού δεν είναι ορατό σημείο, αλλά είναι τελείως αόρατο, δηλαδή ο σταυρός που κάνουμε είναι αόρατος. Ο σταυρός που χαράσει το Άγιο Χρίσμα είναι αόρατος.
Δηλαδή θα καθίσουμε προσοχή και θα λέμε γεννηθεί το βάπτισμα και έγινε το βάπτισμα. Γεννηθεί το χρήσμα και έγινε το χρήσμα. Θα καταργήσουμε λοιπόν και την προσφορά και τη λειτουργία και το κρασί και θα πούμε γεννηθεί το Θεία Ευχαριστία. Δηλαδή καταργεί την αισθητή φύση της σφραγίδος του Χριστού και την αισθητή ορατή φύση της σφραγίδος του Αντιχρίστου. Δηλαδή μοναφυσιτική άποψη. Ναι, εκεί θα φτάσουν στους μονοφυσίτες. Να κάνουμε όμως μια παρέμβαση εδώ θέλω να κάνω. Αγνοεί το ορατό. Είναι μέλος της Επιτροπής που έχει αναθέσει η Ιερά Σύνοδος για να απαντήσουν στη συνθήκη του Σέγγεν. Ακριβώς. Είναι ο πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Είναι ο Βόλου Χριστόδωρος, ο πατρόν ο Νικόδημος. Είναι ο πρόεδρος. Είναι ο Θεόδωρος Ζήσης, καθηγητής Πανεπιστημίου, πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και ο Γεώργιος Μεταλλινός. Και ο Νικόδημος, της πατρών. Πατρών, ναι, πατρών. Πρόεδρος. Και ο Μελέτιος. Ακριβώς. Από τώρα, ο Μελέτιος είναι ο κατεξοχήν διαφωνών με τη γραμμή την άλλη, των υπολείπων. Γιατί νομίζω ότι λέει την αλήθεια. Και ο πατήρ Ζήσης. Όχι, βέβαια, άκουσα κάποια σχόλια, αλλά δεν θέλω να τα κοινολογήσω. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Είναι σίγουρο ότι ο πατήρ Γιώργος Μεταλλινός είναι αντίθετος, γιατί συζητήσαμε, άκουσα και από άλλους ότι αντιδρά σε αυτή τη μεθόδευση. Και ρωτάμε, εφόσον η Επιτροπή δεν έχει γνωματεύσει ακόμη, τι σκοπιμότητα έχει αυτό το βιβλίο που κυκλοφορήθηκε και στην οποία είναι μέλος της Επιτροπής. Ακριβώς. Είναι σαν να γίνεται μια δίκη και ο δικαστής, ο πρόεδρος και ο δικαστής, αυτή η απόφαση είναι η αλήθεια αυτή. Ακριβώς. Και ενώ αναμένεται η απόφαση. Ναι, και όλοι οι άλλοι λένε τα ψέματα. Λένε τα ψέματα. Μάλιστα. Δηλαδή, καθηγητής πανεπιστημίου συμπεριλαμβάνει ως ψεύτες, ως απατεώνες, ως απατήσαντος, ως πλανωμένους και τον Βόλου, τον Νικόδημο, τον Μεταλλινό, όλους. Και καθηγητές πανεπιστημίου που δεν αναφέρει αλλά τους εννοεί. Τον Ανδρέα Θεόδωρο που είναι ο κλασικός, έγραψε τρία βιβλία, αξιολογώ, ο μοναδικός που είναι ειδικός σε αυτά. Τον Μάρκο Σιώτη που έχει γράψει μελέτη, το Χίξι Στίγμα, 666, ή τα 8 του Αντιχρίστου. Κατηγορεί όλους όσοι ασχολήθηκαν με το θέμα. Και φυσικά και εμένα. Από το βιβλίο μου παίρνει φυσικά πολλά χωρία. Γιατί για να τα βρει. Το χάραγμα του Αντιχρίστου. Ναι, για να τα βρει αυτά ο Μητροπολίτης έπρεπε να ψάξει χρόνια. Τα πήρε έτοιμα, χρησιμοποίησε όσα ήθελε και τα παρανόησε όσα ήθελε. Ναι. Μέχρι σημείο που παραχαράσει και τα κείμενα, διαστρεβλώνει το νόημα των κειμένων για να βγάλει ένα φτιαχτό αποτέλεσμα, ώστε να πει δεν υπάρχει χάραγμα πρώτο Αντιχρίστου, δεν είναι τίποτα το 666, δεν μας φοβίζει τίποτα, επομένως πάρτε ταυτότητες. Επομένως ζήτω η Σέγγεν. Ζήτω είναι τάξη πραγματών. Αυτό είναι το μήνυμα που δίνει αυτό το βιβλίο. Πατέρα Μαρλού, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Να το πω όπως το λέει ο λαός, θα το πω. Καλός ιεράρχης μέχρι σήμερα. Δεν κρίνω πρόσωπο εγώ. Όχι, και λέω εγώ. Καλός ιεράρχης μέχρι σήμερα. Δεν είχε δώσει τέτοια δείγματα σε κάποια σημεία, ας πούμε, να παρεκκλίνει. Μάλιστα. Τι είναι εκείνο τον οποίο τον ενάγκασε κατά την άποψή σας να γραφεί αυτό το βιβλίο? Τι είναι αυτή η διαφοροποίησή του και προς τη γραμμή της Εκκλησίας, αλλά και προς τη γραμμή της αλήθειας? Εγώ πιστεύω, βέβαια ακούγονται λόγια τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα υπογράψω, ότι είχε την σκοπιμότητα μήπως γίνει αρχιεπίσκοπος εκδουλεύοντας, προσφέροντας εκδούλευση στην πολιτεία, η οποία έχει πονοκέφαλο για τις ταυτότητες, για τη Σέγγεν, το φακέλωμα κλπ. Η Εκκλησία πάντοτε υπηρετούσε το καλό του λαού, αντιστρατεύεται προς τις μεθοδεύσεις αυτές. Μάλιστα. Αυτό σου λέει τώρα γιατί να ασχολούμαι με το θέμα αυτό, αφού θα έρθει που θα έρθει ο Αντίχριστος. Αφού θα είναι δυνατός και εμείς θα είμαστε αδύνατοι. Δεν είναι ποτέ σώμα θέλει. Θα τελειώνουμε. Αυτό είναι το πνεύμα του. Και τρόπον την αδίθεν, δεν φοβούμε θα λέει. Δεν μπαίνει με το ζόρι να μας χαράξει, να μας υποδουλώσει. Δηλαδή κάτι πράγματα τελείως μόνοφυση, τη ρούση στάσεως και τοποθετήσεως. Και τον ελέγχει πολύ καλά ο κύριος Τσελεγγύρης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δεν είναι η σφραγίδα ούτε του Χριστού ούτε του Αντιχρίστου μόνο αόρατη και πνευματικό γεγονός, είναι και ορατό στοιχείο. Και κάνει αυτοσχεδιασμούς, οτιδήποτε θέλετε μέσα σε αυτό το βιβλίο. Έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία. Πολλές δεκάδες βιβλίων και στο θέμα αυτό. Γύρω το θέμα αυτό, ναι. Και στο θέμα αυτό. Δεν είδα κανένα, μα κανένα, να έχει όλη αυτή την σύγχυση. Να έχει όλη αυτή την σκοπιμότητα. Να έχει αυτή την αφέλεια, αυτή την επιπολαιότητα, αυτή την ανευθυνότητα. Και κρίνεται ότι είναι αναγκαίο να του δίνουμε τόση σημασία.
Κοίταξε, κάνει τόσο κακό. Διότι πρώτον υβρίζει και κακολογεί τους ασχοληθέντες με το θέμα αυτό. Και είναι αρχιεπίσκοπος Κρήτης. Όλο το Άγιον Όρος, πλην μίας εξαιρέσεις, μίας μονής. Όλες οι μονές επέγραψαν... Για τον Ορθοδόξο. Όχι, Άγιον Όρος. Ναι, το ποια μονή, ας πούμε. Η Βίρον, ας πούμε. Που... Βίρον, ναι, ναι, εντάξει. Ας πούμε, αποστασιοποιήθηκε η Τραποντίνα, επειδή λέει γιατί ασχολούμαι με το θέμα αυτό. Και όμως και αυτή υπέγραψε. Δηλαδή, κατ' επανάληψη είναι εγκύκλοι του Αγίου Όρους. Μιλούν για 666, για χάραγμα, για εσέκεν και αντιδρούν και λένε ο λαός δεν πρέπει να συμβιβαστεί με αυτές τις μεθοδεύσεις. Λοιπόν, στρέφεται και ονειδίζει τους θεολόγους, καθηγητές πανεπιστημίων, κληρικούς και εμένα, χωρίς να με αναφέρει το όνομά μου. Τους πάντες μας κατηγορεί. Έχει το δικαίωμα. Ότι πλανηθήκαμε οι πάντες. Δεν το έχει το δικαίωμα. Μετά, εφόσον λοιπόν γράφει ορθόδοξη παράδοση, το παίρνει ο άλλος, λέει είναι Μητροπολίτη, είναι Δεσπότη, είναι σοφό, είναι άγιο, έχει το Άγιο Πνεύμα μέσα. Και εφόσον είναι πλανεμένο βιβλίο, θα πλανήσει. Δηλαδή φτάνει σε φοβερές πλάνες. Γι' αυτό λοιπόν στρεφόμαστε κατά του βιβλίου, όχι κατά του προσώπου. Σαφώς ναι, δεν υπάρχει. Και όπως θα πείτε, έχουμε δικαίωμα να... Να κρίνουμε τον Μητροπολίτη. Δεν κρίνω εγώ το πρόσωπό του, να τον κρίνω Θεός. Εάν ήξερα ότι είχε κάνει κάποιο παράπτωμα σοβαρό, θα τον έκρινα. Όταν σκανδάλισε το ποίημιο, είχα δικαίωμα να κρίνω. Αλλά εμείς κρίνουμε μια πλάνη φοβερή που κινδυνεύει να αποπροσανατολίσει τον κόσμο και να μας οδηγήσει περαιτέρω στην μείζωνα αιχμαλωσία της Έγκεν, της Ευρώπης, των ταυτοτήτων, των μεθοδεύσεων, της εξαρτήσεως από τα αντίχριστα αυτά συστήματα. Μάλιστα. Εάν τώρα κληθούμε από τους τηλεθεατές ή αύριο το πρωί πάω εγώ να του πάρω μια συνέντευξη, γιατί εγώ θα πάω να του πάρω τη συνέντευξη στην Πρέβεζα, και μου πει κύριε Μιχαλόπλε, πέστε μου τις πλάνη μου που έχω. Πέστε μου τους λόγους, ναι. Αναφέρτε μου, σας παρακαλώ, αναφερθείτε στο βιβλίο με τα σημεία πλάνης. Ωραία. Λοιπόν, όλο το βιβλίο είναι σχεδόν μια πλάνη. Αυτό είπε και καθηγητής Θεσσαλονίκης. Λέει, τι να κρίνω. Αυτό είναι ένα συμφυρμό συγχύσεων. Αλλά εφόσον το απαιτούν... Αν όταν μιλάτε για τον καθηγητή Πανεπιστημίου του Θεσσαλονίκη, μιλάμε για τον κύριο Τσελεγκύρη. Έχει γραπτό κείμενο στο οποίο τον κρίνει και τον κατακρίνει όσον αφορά την εγκύκλιο και φυσικά το λάθος της εγκυκλίου που εξέθεσε και την Ιερά Σύνοδο περιλαμβάνεται και στο βιβλίο αυτό εδώ. Είναι η ίδια νοοτροπία. Η Ιερά Σύνοδος δεν έχει βγάλει την απόφαση της ακόμα. Όχι. Δεν έχει βγάλει την απόφαση. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό το βιβλίο είναι και αγκάθηκε η στάση του μελετίου στην δηλαδή, πορεία ήταν της ένα Επιτροπής, σκάνδαλο για να Επιτροπής. Προκαταλάβει την γνώμη των μελών της Επιτροπής που δεν θα έχουν ασχοληθεί. Ποιος θα καθίσει να ασχολείται τώρα μέρες νύχτες για το θέμα αυτό. Σου λέει θα δείξω εγώ το βιβλίο, θα πούν μερικοί μπράβο το ωραίο βιβλίο. Δυστυχώς ο σταθμός της Εκκλησίας κάποιος παραγωγός το διαφήμιζε και έλεγε μπράβο και είναι ωραίο και είναι ωραίο. Κάποιος σε ένα σταθμό στη Θεσσαλονίκη διάβαζε και έλεγε να το δεν είναι τίποτα, μη φοβήστε, δεν έχουμε κανένα κίνδυνο ούτε η Σέγγεν ούτε η Μέγγεν. Οπότε είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Όλοι όσοι έγραψαν ήταν πλανεμένοι και είπαν το ψέμα. Δυστυχώς ο σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος αντί να κοιτάξει να κάνει αλλιώς το έργο του βάζει το κάρο πριν και μετά το άλογο, από πίσω το άλογο πάει. Πολλές φορές γίνεται αυτό. Ναι. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά σημεία στα οποία ελέγχεται ως πλανεμένη αυτή η τοποθέτηση στο βιβλίο εδώ. Αλλά να εντοπίσουμε ένα συγκεκριμένο. Ναι, θα ήθελα, ναι. Ερχόμαστε στη σελίδα 110. Τι είναι το χάραγμα. Και νομίζει ότι χάραγμα δεν υπάρχει, χάραγμα δεν είναι ο αριθμός του Αντιχρίστου, χάραγμα δεν είναι τίποτα τελικά και δεν υπάρχει καθόλου χάραγμα στο χέρι και στο μέτωπο. Δηλαδή τελεία, εκτροπή από την ορθόδοξη παράδοση της Αποκαλύψεως, της Γραφής και των Πατέρων. Εδώ έχω όλα τα χωρία της Αποκαλύψεως. Λοιπόν, πιάνει, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα σχέδιο πολύ συγκροτημένο, ήθελε να πιαστεί από κάπου ο Άγιος Πρεβέζης. Να βρει μια ευκαιρία να πει δεν υπάρχει χάραγμα ονόματος, δεν υπάρχει 666. Μην φοβήστε, δεν είναι τίποτα. Και πιάνει λοιπόν ένα χωρίο, Αποκάλυψη 14, στίχος 11.
και ή της λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Χάραγμα του ονόματος. Και λέει, α, να το, δεν υπάρχει χάραγμα αριθμού. Υπάρχει μόνο χάραγμα ονόματος. Επομένως, αφού όνομα δεν ξέρουμε, ο Αντίχριστος ακόμα δεν ήρθε, άρα φάτε, πιέτε, κοιμηθείτε, μην ανησυχείτε, χάραγμα δεν έχουμε, δεν κινδυνεύουμε, όταν έρθει θα το δούμε και θα το πάρουμε. Δηλαδή, τέτοια παραπληροφόρηση, τέτοια σύγχυση και παρανόηση και διαστρέβλωση των κειμένων δεν είχε γίνει από κανέναν ερευνητή. Μα από κανένα από τις δεκάδες που ξέρω. Και τους πλανεμένους ακόμα. Και τους Προτεστάντες που δεν έχουν Άγιο Πνεύμα. Μα έχουν Άγιο Πνεύμα, αυτός που λέει ότι έχει Άγιο Πνεύμα, τόσο πολύ πλανάτε. Λοιπόν, να δούμε συγκεκριμένα στοιχεία. Λοιπόν, πώς ελέγχεται η πλάνη του Μητροπολίτη? Όταν λέτε ότι οι Προτεστάντες δεν έχουν Άγιο Πνεύμα, εννοείται ότι οι Προτεστάντες δεν πιστεύουν στο Άγιο Πνεύμα. Και σε αυτό και δεν μπορούμε να πούμε ότι πάντοτε το Άγιο Πνεύμα ενεργεί σε αυτούς. Δεν τα αποκλείουμε όμως. Και ότι εδώ ο Θεός μίλησε, θα πω ένα παράδειγμα, καταπληκτικό. Μίλησε και με το στόμα μίας όνου, του Βαλαάμ. Το έχετε υπόψη σε αυτό? Όχι. Ο μάγος εξορκιστής Βαλαάμ εκλήθη από τους εχθρούς, τους Μαδιανίτες, να έρθει κοντά στην να καταραστεί τους Εβραίους, και μπήκε μπροστά στην όνο του Βαλαάμ ένας άγγελος με το σπαθί να απειλούσε την όνο. Και δεν προχωρούσε, έδερνε την όνο ο Βαλαάμ, έδερνε την όνο και ανοίγει το στόμα της όνο ο Θεός και λέει, δεν βλέπεις τον άγγελο, τι με δέρνεις? Και τότε ενεπνεύστη ο Βαλάμ ο μάγος, αντί να πάει να καταραστεί τους Εβραίους, πήγε και τους ευλόγησε. Όταν λοιπόν το Άγιο Πνεύμα σε σπάνια περίπτωση ομιλεί και με τον Βαλάμ τον μάγο και με την Όνο, δεν αποκλείω να μιλήσει και με καμιά φορά, αλλά δεν παίρνουμε ως κανόνα. Με κάποιον Προτεστάντη. Δεν το παίρνουμε ως κανόνα αυτό. Δυστυχώς όμως βλέπω ότι και οι Προτεστάντες μιλούν πιο καλά πνευματικά από ό,τι μιλάει ένας Μητροπολίτης. Λέω, άρα γιατί? Δεν κάνει αυτές τις διαστρεβλώσεις των κειμένων και αυτές τις παρανοήσεις. Λοιπόν, να δούμε συγκεκριμένα. Γιατί πλανάτε λοιπόν? Να ξεκαθαρίσουμε και ένα άλλο θέμα ακόμη τώρα για τους τηλεθεατές. Οι καθολικοί αυτή τη στιγμή ποια συμπεριφορά έχουν δημιουργήσει απέναντι το 666 του χαράγματος? Να απαντήσω. Σε κάρτες προσκλήσεις που είχε δώσει ο Πάπας, ο νυν Πάπας, στην Αμερική να επισκεφθούν το Βατικανό, δίπλα από την υπογραφή του είχε το 666. Πώς το είχε γράψει? Το αποδέχεται. Είχε γράψει 666. Σε κάρτα του προσκλήσεως που έδωκε στους Αμερικάνους να επισκεφθούν το Βατικανό. Μάλιστα. Οπότε δεν μπορούμε να στηριχτούμε ότι το παπισμός έχει μια θέση. Οι Προτεστάντες παίρνουν μια θέση αντιθέτη. Αρνητική. Δηλαδή, όταν λέτε αρνητική, τι εννοείτε? Θεωρούν ότι το 666 είναι πράγματι χάραγμα. Α, το θεωρούν ότι είναι και χάραγμα. Και ψάχνουν να βρουν ποιος είναι ο Αντίχριστος. Ο Αντίχριστος, μάλιστα. Όχι όμως και όλοι. Γιατί έχουμε το υπόμνημα, το κλασικό του Παναγιώτου Μπραζιώτου, αυτό το Εμνίστου, του 1950, στο οποίο αναφέρει και γνώμες μέσα Προτεσταντών και γνώμες Ορθοδόξων και τα κλασικά υπομνήματα του Αρέθα Κεσαρίας, του Ανδρέα Κεσαρίας, του Ιπολίτου, του Ειρηναίου, όλα αυτά τα υπομνήματα. Του Χρυσοστόμου και άλλων πατέρων, Οικουμενίου, Τρίκης, Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας κλπ. Κλπ. Όλα αυτά. Δεν μπορεί η επιστήμη να απορρίψει μια έρευνα που κάνει ένας Προτεστάντης. Και φυσικά στις ερευνές τους και στις διατριβές τους που κάνουν, που υποβάλλουν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κυρίως συμπεριλαμβάνουν παραπομπές από Ευρωπαίους, από Προτεστάντες. Το ίδιο έχει κάνει και ο Μελέτης. Πώς κατηγορεί τους Ορθοδόξους ότι δήθεν άντλησαν από μια Mary Stuart Ralph? Εγώ έψαξα όλη τη βιβλιογραφία εδώ στην Ελλάδα και δεν βρήκα ότι μια λέξη να έχουν πάρει από την Προτεστάντησα αυτή, την δίθεν οραματίστρια που κατηγόρησαν όλη την δίθεν αντιχριστολογία ότι έλκει την καταγωγή της από το εξωτερικό. Είναι λάθος. Λάθος. Η γνής επιστήμη παίρνει οπουδήποτε βρει κάποιο επιχείρημα, κάποιο ντοκουμέντο, κάποιο τεκμήριο. Αλλά δεν βρήκα ούτε έναν που να έχει πάρει από την Mary Stuart Ralph έστω μία φράση. Παρά μόνο την εικόνα της ταυτότητας με το 666 που έχει, δεν βρήκαμε αλλού. Εγώ είχα μία ταυτότητα ενός ιερέα. Όμοια πανομοιότυπη με τις Ralph δεν βρήκαμε αλλού. Δεν φόντισε να μας
να μας δώσουν, ας πούμε, υλικό. Και ψάξαμε και δεν βρήκαμε, τα έχουν εξαφανίσει. Μία πανομοιότυπη λοιπόν ταυτότητα είχα ενός ιερέως. Ακριβώς όμοια με τις Ρέλφ που έχει τα τρία εξάρια επάνω στο, από τον μπαρκό του. Λοιπόν, δεν ήταν δυνατόν να βάλω στο βιβλίο μου εγώ την εικόνα ιερέως με μπαρκό και τρία εξάρια. Και λέω, τι να βάλω τώρα. Έβαλα μια, την ταυτότητα που ήταν έτοιμη αυτή. Δεν σημαίνει ότι παίρνουμε πληροφορίες από εκείνη. Κανείς δεν ήδηλήσε πληροφορίες από αυτήν. Ερχόμαστε όμως στο προκείμενο. Αυτό που ρωτήσατε. Πώς ελέγχεται λοιπόν ο μελέτης Πρεβέζης ότι κάνει λάθος, τραγικό και ασυγχώρητο? Δεν είναι το 666 χάραγμα? Έτσι λέει. Δεν είναι χάραγμα, δεν είναι τίποτε και μην φοβήστε. Ερχόμαστε στην Αποκάλυψη. Κεφάλαιον 13 και διαβάζω από το υπόμνημα του Πανέτου Πλασιώτου, το πιο κλασικό, κριτικό υπόμνημα. Όπως ακριβώς και τον έστειλε το κείμενο. Λέει λοιπόν, κεφάλαιο 13, στίχος 17. «Και η να μη της δίνεται αγοράσε ή πωλήσε, η μη ο έχων το χάραγμα». Πρόσεξτε. «Και να μην μπορεί κανείς να αγοράσει, και να πωλήσει, αν έχει το χάραγμα». Που θα έχει το χάραγμα. Κόμμα έχει. Είναι και ο μεγάλος εκβιασμός της υποθέσεως. Ακριβώς. Έτσι. Κόμμα βάζει. Ναι, ναι. Τότε ακολουθεί είναι επεξήγησης. Το όνομα του θηρίου, δηλαδή, έτσι μεταφράζουμε, μάθαμε από το δημοτικό σχολείο. Δηλαδή, ποιο είναι το χάραγμα, δηλαδή το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Όπως εξηγεί και ο Μπρατσιώτης στη σελίδα 217, το όνομα είναι επεξήγηση του χάραγμα. Το όνομα και ο αριθμός. Προσέξτε, η επεξήγηση είναι διμελής. Το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Αυτό το «η» συνδέει κατά παράταξη. Ό,τι είναι το όνομα, είναι και ο αριθμός. Το ξαναδιαβάζω. «Και η να μη της δίνεται αγοράσε ή πωλήσε, και να μην μπορεί κανείς να αγοράσει να πωλήσει, ή μη παρά μόνον ο έχων το χάραγμα». Αυτός που θα έχει το χάραγμα. Και δεν το έχει μέσα στο νου, μέσα στην καρδιά. Το βλέπει κανείς με μηχανήματα στην καρδιά ή μέσα στον εγκέφαλο. Μα το έχει στο μέτωπο, στο χέρι, ή σε ταυτότητα. Το χάραγμα λοιπόν. Κόμμα, το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Δύο όψεις λοιπόν, δύο μορφές του χαράγματος. Το όνομα, το οποίο δεν το ξέρουμε, ούτε ψάχνουμε να το βρούμε, δεν είμαστε επιπόλαιοι. Γιατί στο κάτω-κάτω που να έρθει ο Αντίχριστος και να λέγεται Βενέδικτος που ταιριάζει στο 666 και να έχει πάρει άλλον, να φαίνεται με άλλον, πλαστογραφία, προσωπία. Προσωπία. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Αλλά είναι δεδομένο με απόλυτη μορφή ο αριθμός του ονόματος, που είναι το άλλο σκέλος, το ισοδύναμο και ισόκυρο. Όνομα ή αριθμός ονόματος είναι ισόκυρα. Αυτό λέει το συντακτικό, αυτό λέει λογική, αυτό λέει ερμηνευτική. Δεν έχουμε λοιπόν το όνομα, ούτε ψάχνουμε και δεν κινδυνεύουμε, όπως λένε οι πατέρες, Ειρηναίος, Υπόλυτος και οι άλλοι και οι άλλοι και οι άλλοι. Δεν κινδυνεύουμε να βρούμε όνομα. Δίκην παιδιάς έψαχναν και βρίσκαν κάποια ονόματα. Λατίνος, Ευάνθας, Βενέδικτος κλπ. Κλπ, κλπ. Νέρον, Κέσσερ κλπ. Δεν ψάχνουμε να βρούμε ονόματα. Μπορούμε να πλανηθούμε. Είναι δεδομένος όμως ο αριθμός 666 χ στίγμα στην οπτική γραφή και ολογράφος σε ελληνική γραφή ο αριθμός αυτού 666. Λέξεις ελληνικές. Εμερική γιατί είχε 6 στίγμα, αφού είναι λέξεις ελληνικές. Είναι 6 εκατοντάδες, 6 δεκάδες και 6 μονάδες. Και με ελληνική γραφή 666. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η μεγάλη πλάνη του μελετίου Πρεβέζης είναι ότι αγνοεί σκοπίμως αυτό το χωρίον. Και λέει, δεν είναι λοιπόν το χάραγμα υπαρκτό, το 666 δεν είναι τίποτα και επομένως μην έχετε καμιά ανησυχία, πάρτε ταυτότητες. Αυτό είναι το μήνυμά του. Λέει, δεν είναι ορατό. Αποδείξεις ότι είναι λοιπόν ο αριθμός περιεχόμενος μέσα στην φράση «το χάραγμα». Αποκάλυψη κεφάλαιο 13, στίχος 18, το χ στίγμα 666 που είπαμε. Πώς μπορούμε να το αγνοούμε αυτό? Καταργούμε τη γραφή όταν μία κεραία δεν έχουμε δικαίωμα να σβήσουμε. Πώς αφαιρεί το δεύτερο μέρος της επεξηγήσεως?
Θα μπορούσα να πω, όχι, δεν έχουμε δικαίωμα, δεν μπορούμε να το ζούμε. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Ναι. Ναι. Μετά. Χωρία στα οποία περιέχεται ο αριθμός. Όταν λέει το χάραγμα του ονόματος, εννοεί και των αριθμών. Και ότι λέγει, όπως περιλαμβάνω και στο βιβλίο μου, το όνομα του μυστικώς απεκρυπτογραφήθη μέσα στην εσημάνθη. Προσέξτε, το όνομα μυστικός σε σημασμένον, λέγει ο Υπόλυτος. Μυστικός σε σημασμένον. Το όνομα είναι στον αριθμό. Πατέρα, ναι, και ένα άλλο χωρίο. Ναι. Το όνομα του Αντιχρίστου. Δεν είναι θεολογική εφεύρεση των σημερινών ερευνητών. Ο Ιωάννης το γράφει όπως το βλέπετε. Αυτό ήθελα να σας πω. Ναι. Ιστορικά. Βεβαίως. Πού αρχίζει, πότε αρχίζει. Περί 666. Με ράδιον μου κλέψατε την ερώτηση, ναι, ναι. Πούμε, έτσι. Προχριστού. Προχριστού. Επί της εποχής Δαβίδ. Διότι έχουμε, προσέξτε. Επί εποχής Δαβίδ αρχίζει το 666. Έχουμε 666 τάλαντα χρυσού που ήταν αναγκασμένοι να δίνουν φορολογία υπέρι την Παλαιστίνη στον Σολομώντα. Τρίτη βίβλο βασιλειών, 10 κεφαλαίο, στίχος 14. Β' παραλυπωμένων, κεφάλαιο 9, στίχος 13. 666 τάλαντα χρυσού φορολογία ήταν υποχρεωμένοι, ούτε 67 ούτε 65. Τώρα μας μιλάει ότι μιλούν οι σύγχρονοι από το 80 και πέρα. Μα το υπόμνημα του Μπραζούτη είναι από το 50 και μιλάει μέσα για 666. Από τη σύγχρονη χριστιανική ζωή. Να πω και το άλλο χωρί μια στιγμή, γιατί ναι, έχει σημασία. Λέγει λοιπόν ο Υπόλυτος ο ίδιος. Το Άγιον Πνεύμα διαριθμού και το όνομα αυτού του Αντιχρίστου μυστικό σε δήλωσεν. Ακούσατε. Ναι, ναι. Το Άγιον Πνεύμα διαριθμού και το όνομα αυτού μυστικό σε δήλωσεν. Μα ο αριθμός είναι το όνομα. Αλλά πώς είναι το όνομα, κρυπτογραφημένο. Επομένως έχει την, όπως είναι στο χωρίο Αποκάλυψη 13 κεφάλαιο στίχος 17, εφόσον είναι όνομα και αριθμός ισόκυρα, δεν είναι χάραγμα το 666. Μα τρελαθήκαμε. Θα τρελάνει τον κόσμο τώρα να τον πλανήσει, να του πει δεν είναι τίποτα, πάρτο, και μετά να μάθει ο κόσμος ότι είναι, τι θα κάνει. Ποια ευθύνη λοιπόν θα αναλάβει να πλανήσει τον κόσμο αυτός ο άνθρωπος. Πέστε μου κάτι, με τα τελευταίο καιρό, πότε, ας το πούμε λαϊκά. Ένα λεπτό. Ναι. Να απαντήσω στη συνέχεια που είναι πάρα πολύ αναγκαίο. Ναι. Δεν διακρίνει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πρεβέζης τις δύο φύσεις του χαράγματος. Όπως ακριβώς έχουμε. Το λέει και ο κύριος Τσελεγκίδης. Γι' αυτό μιλάτε περί μονοφυτισμού. Ακριβώς. Μονοφύσης. Όπως ακριβώς είναι το σημείο. Η σφραγίδα του Χριστού είναι ο Σταυρός. Μας κάνει με εφεκτούς της σταυρικής του θυσίας και όλου του θεαντικού του προσώπου. Αυτός ο Σταυρός χράσεται με το χρίσμα. Χράσεται με το ευχέλαιο. Χράσεται νοητά με τα τρία δάχτυλα, το νοητό σημείο του Σταυρού. Είναι αόρατο, ανυπόστατο, δεν είναι υλικό, δεν έχει υλική φύση. Το λέει ο κ. Τσελεγκίδης. Λοιπόν, τη μεγάλη πλάνη που έχει ο Μητροπολίτης Πρεβέζης είναι αυτή, ότι θεωρεί μόνο αόρατο, επειδή το συμφέρει έτσι. Και λέγει λοιπόν ότι δεν είναι ορατό, είναι τελείως ορατό. Ακούσατε, αγαπητέ μου Γρηγόρη. Λοιπόν, ο κύριος Τσελεγκίδης είναι. Συνταγματικής. Του δίνει απάντηση στο βιβλίο του, έτσι. Σελίδα 2, 3 και 4. Με αφορμή το βιβλίο, μιλάει. Στην εγκύκλιο, στην οποία είχε εμφυλοχωρηθεί η παρόμοια πλάνη εξαιτίας του ιδίου προσώπου. Του Μπουλάιζης. Και τότε που είχαν αντιδράσει, εγώ λέω, είναι αιρετικό αυτό που όπως διατυπώνεται. Μα απειλούσε να με τιμωρήσουν, λέει. Λέω, καλέστε με να με τιμωρήσετε, να σας αποδείξω. Ναι. Αφήνουν τα πράγματα συγκεχημένα, ναι, να ξεκαθαριστεί η υπόθεση. Εγώ κάνω λάθος ή εκείνοι κάνουν λάθος. Βέβαια, δύο άνθρωποι γράψαν αυτή την εγκύκλιο. Δεν εκφράζει την αυθεντικότητα της συνόδου, την οποία πιστεύω απόλυτα. Όταν λοιπόν προσπαθεί, όπως και με το βιβλίο, δεν πλήττει τη συνοδικότητα, το κύριο την αυθεντικότητα. Προσπαθεί λοιπόν να παραπλανήσει τους συνοδικούς. Τους εντεταλμένους να ερευνούν το θέμα. Λοιπόν, πάμε, προσέξτε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Δεν είναι, λέει, ορατό. Είναι ανυπόστατο ως ορατό. Άρα μη φοβήστε, δεν υπάρχει τίποτα. Προσέξτε. Αποδείξεις ότι το χάραγμα, το 666, είναι ορατό. Το βλέπουμε στο χωρίο που αναφέραμε. Δεν θα μπορεί κανείς να αγοράσει και να πουλήσει, άμα δεν έχει και να επιδεικνύει το χάραγμα.
θα αγοράσω και θα πουλήσω εγώ με την καρδία μου, τι φρονώ με εσά. Πού το βλέπω άλλος. Θα βλέπει σημάδι, μέτωπο, χέρι ή κάρτα. Το εννοήσατε αυτό. Ναι. Είναι λοιπόν πρώτο χωρίον. Αποκάλυψη κεφάλαιο 13, στίχος 16 και 17. Μετά πάμε παρακάτω. Έχουμε οι λαβώντες το χάραγμα γίνονται εύδειλοι, φανεροί, διακρίνονται, εντοπίζονται. Το λέγει αυτό ο υπόλυτος Πατρολογία Οψιλικής Διακονίας τόμος 6 σελίδα 289. Το διαβάζω. Πάντες γάρ του εκφυγήν και κρυβήν εσπουδάσουσι ουδαμού δινήσονται, πουθενά δεν θα μπορέσουν. Να διαβάσω από το πρωτότυπο εδώ. Όλοι θα θελήσουν λοιπόν να ξεφύγουν, αλλά δεν θα μπορέσουν. Γιατί? Από το σημείο αυτού περιφέροντες, εύδειλοι και γνωστοί αυτού αναδειχθήσονται. Εύδειλοι, εντοπίσιμοι, φανεροί και γνωστοί και θα αναγνωρίζονται. Όπως μας λέει και η τεχνολογία. Πώς θα αναγνωρίζονται? Με την ψυχή, με το φρόνημα, το έσω, με το έσω δίθεν χάραγμα. Ανόητο. Μωρών και να το λέμε αυτό. Μετά. Πάμε σε ένα άλλο χωρίο. Πάλι στον υπόλυτο. Στον τόμο 6, σελίδα 287. Λέγει, και δώσε αυτής χάραγμα εν τη χείρη και τη δεξιά και εν το μετώπο ή να μη της των τίμιων σταυρών ποιήσε εν το μετώπο τη δεξιά αυτού χείρη. Δηλαδή θα σφραγίσει το χέρι ή το μέτωπο. Εμείς λέμε το μέτωπο το δόξα πατρί. Το θυμάστε? Ναι, βέβαια. Στην κυριολογία, το δόξα πατρί. Ναι. Τι δόξα πατρί να πω? Δόξα το πατρί και το ιό. Όταν το βάλω εδώ, 666, που σημαίνει δέλυγμα, που σημαίνει σατανάς, που σημαίνει αποστασία, που σημαίνει αντιχριστισμός, που σημαίνει άρνηση του Χριστού του Εσταυρωμένου, που σημαίνει άρνηση Αναστάσεως, που σημαίνει άρνηση της Βασιλείας του Χριστού, άρνηση της Χάριτος. Και έπειτα τι... ρωτώ, μπορείτε να μου πείτε τι σταυρό μπορώ να κάνω όταν σφραγίσω το χέρι μου με 666? Θα σφραγίσει ο σταυρός ή το 666 το σώμα μου? Γι' αυτό λοιπόν δεν θα μπορεί να κάνει κανείς σταυρό και να είναι σταυρός, αλλά θα ευλογείται με το 666. Και δεν μπορεί να ενεργεί σταυρός, όπως το λέει και ο κ. Στερεγγίδης. Όταν αποδέχομαι λίγο, εγώ εκουσίως, αυτοπροαιρέτως, όταν αποδέχομαι το χάραγμα, παύει να ενεργεί η σφραγία του Χριστού. Δεν μπορεί να συνδυάζω δύο κύριους. Έχομαι εσωτερικά τη σφραγία του Χριστού και θα ενεργεί και απ' έξω παίρνω τη σφραγία του Αντιχρίστου. Δηλαδή αυτά είναι σχιζοφρενικά πράγματα. Αυτά είναι γνωστική ζούση, θεολογία ή φιλοσοφία πράγματα. Ο άνθρωπος είναι ολοτελής και οφείλει να λειτουργεί σφραγισμένος σωματικά και ψυχικά με τον Χριστό, με τον Σταυρό. Και όχι απ' έξω ο Αντίχριστος και από μέσα ο Χριστός. Αυτά είναι πράγματα. Τρελά. Παρακάτω. Άλλο χωρίο. Ότι είναι ορατό. Αφού θα χαράξετε αντί του Σταυρού, ο Σταυρός ορατό. Και ας το λέγει ο Ιωσπροβής αόρατο. Μετά, πάλι στον υπόλοιπο. Οι πάντες εξέκλειναν από Θεού Αγίου και το πλάνο επίστευσαν δεξάμενη τον χαρακτήριο του Μιαρού Θεομάχου αντί του Ζωπιού Σταυρού του Σωτήρου. Άλλο χωρίο. Στον Εφραίμ το Σύρο. Και υπάρχει μια νέα έκδοση. Εγώ είχα τη Σοξόνη μια έκδοση. Χειρογραφώ. Ήταν δύσκολο να το διαβάσω. Τώρα είναι πολύ ωραία έκδοση. Τέσσερι τόμοι, στο τέταρτο τόμο. Θεσσαλονίκη, όπως έχει δοθεί. Περιβάλλει τη Παναγία. Που λέει λοιπόν. Στη σελίδα 117-18. Λοιπόν, νουν αδελφοί μου. Δεν το έχω μαζί με το βιβλίο. Το διαβάζω από το χαρτί μου. Λοιπόν, νουν αδελφοί μου, φρικτός αγώνα άπαση της φιλοχρήστης ανθρώπης. Είναι αμέχρι ώρα του θανάτου. Μη δηλιάσωση, μη δεστώσει και να μην είναι εγχαυρότητη. Να μην χαζέψουνε. Αυτό θέλει να μας κάνει ο Ισπροβέτης. Να χαζέψουμε. Όταν χαράσει ο δράκον την εαυτού σφραγίδα, προσέξτε, αντί του σταυρού του Σωτήρος. Πάντες δεξάμενοι, εξέκλειναν δεξάμενοι τον χαρακτήρα του Μιαρού και Θεομάχου, αντί του οποίου σταυρού του Σωτήρους. Στη σελίδα 216 του ίδιου συγγραφέα. Και πάμε και σε μια άλλη μαρτυρία, ότι είναι ορατό. Πώς ψωνίζανε παλιά με κουπόνι ή με κάρτα σήμερα? Αυτό θα είναι και το 666 πάνω σε κάποια κάρτα ή στο χέρι, στο μέτωπο. Χάραγμα σημείων προς ένδειξη του εμπορευτέου. Γνώρισμα του εμπορευτέου. Και λέει, στον υπόλοιπο, στον τόμο 6, σελίδα 287, και δώσει αυτής ο πλάνος βραχία βρώματα, λίγες στροφές, δια την σφραγίδα αυτού την μιαράν. Πώς θα γνωρίζει αν μέσα έχουν τη σφραγίδα, αν μέσα είναι αντίχριστοι, για να τους δώσει τρόφιμα?
Δηλαδή αφιλέστατο. Ότι θα είναι μέσα η σφραγίδα και απ' έξω θα γνωρίζω όλος να δώσει τροφές, ότι είσαι δικός μου. Όπως χαράσανε παλιά, με καυτήρα, όπως λέει και ο Μακάριος ο Αιγύπτιος, χαράσανε τα ζώα ή και τους δούλους και ακόμα ή και στρατιώτες ριψάσπιδες, να μια σταμπά στο μέτωπο, να τους λέει. Τον σταμπάρισαν. Έτσι θα κάνει και ο Αντίχριστος. Τι θα είναι η σφραγίδα? Ένα χάραγμα, το όνομα, όταν θα έρθει και από τώρα που διαχρονικά ενεργεί το 666. Λοιπόν, λέει ο Ιπόλυτος, και δώσει αυτή ο πλάνο βραχία βρώματα για την σφραγίδα αυτού την μία αράν. Η δε σφραγή αυτού επί του μετόπου και επί τη δεξιά χειρό εστί ψήφο χήξη στήμα 666. Στον αρέθα Κεσαρίε. Χάραγμα δε τούτο δε ει γνώρισμα του εμπορευτέου και μη. Το έχει. Εμπορεύεσαι. Αγοράζει πολύ. Δεν το έχει. Δεν αγοράζει. Δεν πολύ. Δεν έχει δικαίωμα. Και ήδη έχουν σφίξει τα πράγματα. Το Ελκεσίπ είχε αναγκάσει όλε τι επιχειρήσει να πάρουν το barcode. Τον κωδικό. Και μου τηλεφωνήσανε μένα από το 93. Τι να κάνω? Λέω, εγώ δεν είναι σωστό να πάρεις τον barcode. Έχει το 666. Και το αποδείξουμε. Έχω τα στοιχεία. Έχω τις έρευνες. Έχω μελέτηση μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, της πληροφορικής καθηγητών κλπ. Κλπ. Κάμια δεκάδες τέτοιες έρευνες. Λοιπόν, λέγα, εγώ η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να αρνηθείς, να αντιδράσεις. Κλείνω το μαγαζί. Δεν έχουμε κατά γράμμα λοιπόν εκπλήρωση προφητείας. Τι έχουμε εδώ? Και έπειτα, ένα λάθος μεγάλο που κάνει ο Μητροπολίτης Παρεμβαίνης είναι ότι παρεμηνεύει, μάλλον παρεξηγεί ή παρανοεί ότι στα χωρία που υπεριέχεται στην πατρολογία του Μην, τον τόμο 106, σε στήλη 340 και 681, περιέχεται εκεί ένα δυσνόητο κείμενο που ομιλεί για σφράγιση της βουλήσεως, σφράγιση του λόγου, σφράγιση του έργου. Και το συνδυάζει με το χέρι και το μέτωπο. Αλλά παραποιεί το κείμενο. Δεν λέγει είναι ήδη σφραγισμένος, άραγε παίρνει, αγοράζει ή δεν αγοράζει. Λέγει βάζει το χέρι, βάζει το μέτωπο ή να αχρηστέψει τα έργα τα αγαθά και ή να αχρηστέψει την σωστή σκέψη και των λόγων και να εχμαλωτήσει. Δηλαδή βλέπουμε ότι παρανοεί τελείως την διπλή φύση, την ορατή και την αόρατη. Βεβαίως χάραγμα αόρατο. Είχαν όλοι οι πορωμένοι, όλοι οι άπιστοι, όλοι οι αντίχριστοι, όλοι οι σατανιστές. Έχουν μέσα τους τη σφραγίδα. Και δεν καταλαβαίνει ότι σφραγίδα του Αντιχρίστου, όπως και του Χριστού αντίστοιχα, έχει διπλή φύση. Είναι σφράγιση των λειτουργιών του προσώπου, της σκέψεως, της βουλήσεως, της συναισθήσεως, του λόγου, του έργου. Σφραγίδα λειτουργιών προσώπου. Λέει ότι μόνον αυτό είναι το χάραγμα. Μα εδώ μας μιλάει για συγκεκριμένο ορατό, ψηλαφυτό, αναγνωρίσιμο, εντοπιστέο και εκ του μακρόθεν. Το χάραγμα, πατέρα Εμμανουήλ, θα έχει παγκοσμιότητα? Ήδη προς έχει. Όχι, εννοώ το, δηλαδή προς όλους τους λαούς της γης. Βεβαίως. Ο κοσμοκράτορας που ήδη ετοιμάζεται, γιατί από τότε που έπεσε τον Ανατολικό Μπλοκ, μερικοί έλεγαν άντε να πες, έπεσε, τον πελά μας βρήκαμε. Υπήρχε κάποια ισορροπία. Και στο κάτω-κάτω να πούμε και τη μαύρη αλήθεια, γιατί να μην την πούμε. Αν μας πιέζουν στη Δύση να πούμε κύριε υπάρχει και μια Ανατολή. Τώρα μπήκαμε σε ένα κανάλι, σε ένα λούκι που μας μεταχειρίζονται σαν να είμαστε δούλοι. Δεν έχουμε πολιτική, μονόδρομος λέει. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, το χάραγμα αυτό τώρα είναι πιο ευνοούμενο να φανερωθεί ένας αντίχριστος κοσμοκράτορας, σου λέγει ο πλανητάρχης της Αμερικής. Ή τον κάνουμε πλανητάρχη. Πάει τώρα να αναδυθεί κάποιο άλλο θηρίο. Σαν θηρίο και αυτό δεν εξελίχθηκε στην Ευρώπη. Ποιος μας έφερε τις εκτρώσεις? Ποιος μας έφερε την αποποινικοποίηση της μοιχείας? Ποιος μας έφερε όλα τα πιο πολλά δεινά εδώ? Η Ευρώπη μας τα επέβαλε και μας τα επιβάλλει. Εξελίσσεται λοιπόν η Ευρώπη σαν ένα άλλο θηρίο. Τώρα αν είναι Αμερική το εκ της θαλάσσης και η Ευρώπη αν είναι το εκ της ξηράς, μην ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Βεβαίως το χάραγμα αυτό θα είναι μια επιδίωξη του Αντιχρίστου, του μέλλοντος να έρθει, που όσον ούπο οίκει, όπως βλέπουμε τα πράγματα, τώρα αν είναι μια μέρα, ένας χρόνος, 10 χρόνια, 100 χρόνια, ο Θεός μόνο το ξέρει. Αλλά τα σημεία δείχνουν ότι έχει γίνει το barcode, έχει διεθνοποιηθεί ώστε να υπάρχει διεθνή οικουμενικός έλεγχος οικονομικός. Και υπάρχει. Με το σύστημα του barcode.
Δεν τους ενδιαφέρει αυτούς αν είναι μπαρκό και αν έχει 666. Μα σκόπιμα το έβαλαν. Και όπως λένε, ήδη τα λένε και υπάρχουν ντοκουμέντα ότι για να αλλάξουν τα μηχανήματα, τα τερματικά και τα κομπιούτερ που λειτουργούν με κωδικό αυτό, θέλουν 300 τόσα τρεις, αν θυμάμαι καλά. Όχι δις, νομίζω τρεις. Γι' αυτό λοιπόν βάζουν τώρα. Έλα εδώ δε σου ατομίσει, έλα εδώ η καρδάση, έλα εδώ οι θεολόγοι ας πούμε. Τους ζαλίζουν, τους φέρνουν άνω κάτω, δεν μελετούν με σοβαρότητα, με επιπολαιότητα μιλούν και γράφουν, πλανώνται και πλανούν και σου λέει δεν είναι τίποτα. Και έτσι λοιπόν μεθοδεύσεις προχωρούν. Σου λέει αν πιάσουμε αυτόν και προβάλλεις τη σύνοδο και επηρεάσει την εκκλησία, λήξαμε, έριξε το θέμα. Αλλά υπάρχει και Θεός. Εσείς πιστεύετε ότι το βιβλίο του μελετίου του Μητροπολίτου Πρεβέζης δεν γράφτηκε επί μια ψυχική παρόρμηση τυχαία? Εγώ νομίζω όχι, όπως ακριβώς διαπιστώνουν και πολλοί. Δεν είχε ασχοληθεί με το θέμα. Είχε ξανά ασχοληθεί με το θέμα, όχι. Ποτέ του. Είχε πάρει θέσεις ως την ώρα, όχι. Όπως κάποιοι άλλοι Μητροπολίτες, κάποιοι άλλοι κληρικοί. Πριν από όταν είχε οριστεί μέλος της Επιτροπής αυτής, τη Συνόδου για να βγάλουν την εγκύκλιο. Μάλιστα. Και μάθαμε ότι μάλωσαν τα μέλη. Δεν συμφώνησαν. Και λέγε αυτό είναι το κείμενο. Μα έτσι είναι η Εκκλησία που λειτουργεί. Και τώρα λέγει στον πρόλογό του, λέγει έσφαλα. Προσέξτε αγαπητέ μου Γρηγόρη. Διαπίστωσα λέει ότι και εγώ είχα κάνει λάθος και το σφάλι είναι ανθρώπινο. Εγώ ρωτώ πότε ορθοτομεί αληθινά? Όταν κάνει λάθος εκεί. Λάθος που υπογράφει το μονοφυσιτισμό. Το έχετε υπόψη σας ότι έχει βάλει πλατιά υπογραφή ένωση με μονοφυσίτες στο Σαπιζή το 90. Το ξέρετε αυτό? Όχι, αυτό το... Θα σας δώσω στοιχεία. Ναι. Ότι δεν υπάρχει διαφορά. Κρατάτε σε λέει τρεις συνόδους και εμείς τις άλλες 8. Δηλαδή βλασφημία κατά του Χριστού. Όταν βλασφημεί λοιπόν με την υπογραφή ενώσεως ορθοδοξίας με μονοφυσίτη, βλασφημεί των Χριστών. Γιατί μονοφυσίτης βλασφημούν τη δεύτερη αφήση του Χριστού. Μας μιλάει τώρα εδώ ότι τη σελίδα φέρνει. Γιατί εξανέστησαν μοναστήρι, δεσποτάδες, επίσκοποι, αρχιεπίσκοποι όπως στην Κρήτη. Γιατί εξανέστησαν. Τη σελίδα 109 λέγει η Εκκλησία έχει χρεώσει όπως απέρριψε όλες τις αιρέσεις που δημιουργήθηκαν έξω από τον χώρο της, χωρίς κανένα γύρο από αυτές προβληματισμό. Εδώ είναι πλάνη. Πάνω από τον κεφάλι, μέσα από την κοιλιά της γεννήθηκαν της Εκκλησίας οι ιερές. Από πού βγήκε ο Άρης? Από πού βγήκε ο Ευτυχής? Από πού βγήκε ο Μακρός? Οι πατριάρχες ήταν. Οι ιερείς ήταν, αρχιερείς ήταν. Και απεκόπησαν μετά από πονοκέφαλο, μετά από ομιλίες, διαλόγους, παραλόγους και μετά από Οικουμενική Σύνοδο. Μα τι μας λέει εδώ, κοιτάξτε, σφίγγει τα πράγματα, τα πιέζει. Προκρούστηση είναι, δεν κάνει καμία ερμηνευτική επιστημονική μέθοδο. Και λέει στη συνέχεια. Η Εκκλησία λέει δεν δέχτηκε καμία συζήτηση με τους αιρετικούς, μα αφού συζήταγε επί μέρες και δεκαετίες. Και τελικά, όταν δεν επίθετο, τους απέκοπτε. Έτσι οφείλει λέει και να μην δεχθεί καμία συζήτηση γύρω από το θέμα του 666 για μόνο το λόγο της προελεύσεώς του σχετικού ζητήματος. Από πού προέρχεται? Εμείς δεν ξέρουμε καμία ρελ. Αυτός το έχει στο βιβλίο του εδώ, έχει το εξώφυλλο της ΕΕΦ. Ποιος του είπε να βάλει αυτό το εξώφυλλο, όπως και ένας Βολουδάκης της ΕΕΦ το εξώφυλλο. Και μετά λέει ότι παίρνουμε εμείς από την ΕΕΦ. Που δεν πήρουμε ούτε μία λέξη. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα και μας λείπει πάρα πολύ. Και εγώ ρωτάω λοιπόν. Εκ της αιρέσεως έλκουν ας πούμε την θεολογία τους όσοι ασχολήθηκαν με το 666 τον Αντίχριστό. Εγώ έχω 30-40 βιβλία. Κανένα δεν έχει παραπομπή στη ΡΕΦ ή σε ποντεστάντης. Εκτός από του Μπρατσιώτη και κανένα άλλο που λόγω της επιστημονικής συνειδήσεως θα πάρουμε και μια γνώμη ενός άλλου, αν την παραλύσουμε μια γνώμη ενός. Αλλά τα κείμενα των πατέρων τα έχουν όλοι. Όπως αναφέραμε. Εγώ ρωτώ, όταν υπογράφει την ένωση με τους μονοφυσίτες. Είναι εντός ορθοδοξίας. Είναι ορθόδοξη πράξη. Είναι ορθόδοξο φρόνημα. Τιμά την ορθοδοξία. Και ρωτώ. Να μου απαντήσετε εσείς, αγαπητοί μου Γρηγόρη. Η ορθοδοξία τι είναι, κανένα περιβόλι του παππού του, που μπορεί να το πουλάει, να το μοιράζει, να το κόβει, να το ράβει, ή είναι κοινή περιουσία
του Θεού και μόνο των ανθρώπων, όλων των Ορθοδόξων. Έχει κανείς δικαίωμα την Ορθοδοξία να την ολοτριώνει, να την υποτάσσει στην αίρεση, και ότι οι μονοφυσίτες είναι αιρετικοί. Και τι λένε, εμείς λέει τους λοιμουκίσαμε τους Ορθοδόξους. Και τώρα λέει είμαστε ενωμένοι. Και επιταχύνουν τις διαδικασίες τώρα, ώστε ο λαός να το χωνέψει. Δεν είναι δυνατό να δεχτούν μισθανά θέματα. Και φτάσαμε να δίνουν και τις εκκλησίες να λειτουργούν μονοφυσίτες εδώ στην Αθήνα. Είχαν δώσει στη Ζωδόχο πηγή. Στη Ζωδόχο πηγή, ναι, το θυμάμαι. Αν ενθυμίστε, το είχα βγάλει εγώ στον αέρα. Ναι. Το είχε δώσει ο νυν της Ιεράς Συνόδου, ο αρχιγραμματεύς. Όχι, να μας πούνε ευθέως. Και μάλιστα με κλειδωμένες τις πόρτες έγινε η λειτουργία. Όχι, με ανοιχτές, αλλά επειδή κάποιοι αντιδρούσαν κάποιες στιγμές. Ναι, κλειδώσαν τις πόρτες, ναι. Δηλαδή, πράγματα τόσο αλόκοτα. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν ο Μητροπολίτης Πρεβέης λέει ότι όσοι ασχολήθηκαν με το 666 απορρίπτονται. Ως πλανεμένοι, ότι θέλουν διάβασμα, ότι είναι ενέργεια πλάνης κλπ. Τη στιγμή που αυτός μας πρόδωσε την Ορθοδοξία και υπέγραψε Ένωση με μονοφυσίτες. Το 1990 στο Σαπεντζή, το Σεπτέμβριο. Και έχουμε πλατιά την υπογραφή του. Μιλάει ότι είναι το 666 που τον απασχολεί το πρόβλημα. Επομένως δεν λειτουργεί αυτός ο Μητροπολίτης κατά τρόπον Ορθόδοξων. Δεν λειτουργεί με ορθόδοξα κριτήρια και όφιλε να σεβαστεί επιστήμονες που έγραψαν, που ίδρωσαν χρόνια και όχι κάνα μήνα, δύο, εκείνα ο ορθοσκαλίζει στα χαρτιά για να βγάλει βιβλίο, να προκαταλάβει τη γνώμη της Συνόδου και τον λαό και να πούμε πολιτεία προχώρα σε Σέγκεν και ταυτότητες και δεν υπάρχουν πλέον αντιδράσεις. Επειδή εσείς ασχολήσετε χρόνια με το θέμα, έχετε βγάλει τόσα βιβλία, η εντύπωσή σας σήμερα και οι πληροφορίες σας, ποιες είναι γύρω από αυτό το βιβλίο, πώς έχει επιδράσει αυτό το βιβλίο στον κλήρο και γενικά εις τον χώρο, εις το επίπεδο των Μητροπολιτών? Επειδή είναι πολύ ελάχιστες μέρες, δεν έχει κλείσει μήνα που έχει κυκλοφορήσει, ναι. Έχω ακούσει όμως κάποια άλλοι μεν το πήραν σαν σωτηρίες να γλιτώσουν από τον άγχος του αγώνας. Γιατί εδώ είναι αγώνες να αγωνιστεί. Σου λέει βολευτήκαμε, τώρα τελειώσαμε. Εντάξει, μας καλύπτει. Τακτοποιηθήκαμε. Δεν υπάρχει χάραγμα, δεν υπάρχει στο χέρι, δεν υπάρχει στο μέτωπο. Το 666 δεν είναι τίποτα. Μα τρελή γίνανε οι άνθρωποι. Δηλαδή καταρρύπτει και την αποκάλυψη. Τελείως. Μα βλασφημεί την αποκάλυψη. Και λέγει το πρότυπο της αποκαλύψεως είναι το θηρίον. Δηλαδή αντιγράφει. Να σας πω τη μέθοδο. Φέτα τον εδώ να συζητήσουμε. Παίρνει λοιπόν από τον Ιούλη Γιαννακόπουλο κάποιο σχήμα λόγου, πρότυπον λέει είναι αυτό, αντίτυπο εκείνο κλπ. Και το γράφει ένα απολύτο λόγο χωρίς να το συσχετίσει και λέει πρότυπο της Αποκαλύψεως είναι το θηρίον. Λέγει ότι χάραγμα του Χριστού είναι η μνησικακία. Φυσικά μπορεί να είναι αυλεψία και θα είναι αυλεψία, αλλά δικαιολογείται αυτή η αυλεψία. Μετά το άλλο. Και άλλα φοβερά πράγματα. Αυλεψία λέγει, τι να είναι αυλεψία του. Να μην το πρόσεξε στην εκτύπωση. Α, μετά λέγει ότι. Δεν είναι από τους ανθρώπους που νομίζω ότι. Ο Θεός δεν θα είναι, λέει ο Υιός του Θεού. Γράψε αγαπητέ μου ότι θα λένε οι πλανεμένοι ότι δεν είναι Θεός ο Χριστός. Το έχει σε απόλυτη μορφή, αυθεντική. Σε απόλυτο λόγο. Δεν θα είναι ο Θεός ο Χριστός. Μα γράψε ότι θα, κατά τη γνώμη των πλανεμένων και των αντιχριστών. Και μόνον αυτά, εδώ πιάνει την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου, την οποία λένε ότι αυτός τη συνέταξε. Ναι. Και την παραποιεί. Αλλάζει τίτλους, το παραγράφουν, αλλάζει φράσεις. Και λέει ορθοτομή. Δώσατε μία εξήγηση. Εμένα όμως παραμένει μία απορία, ναι. Πατέρα Μανουήλ. Επιμένω δηλαδή σε αυτό ότι ο σημερινός Μητροπολίτης για το χώρο της Εκκλησίας, για πολλούς δηλαδή, μάλιστα. Και αυτό είναι το επικίνδυνο, αυτό το επικίνδυνο, είναι μια προσωπικότης. Δεν το αφήσει η οποία δεν έχει δώσει προσωπικότητα, δεν έχει δώσει κανένα ως την ώρα ηθικό παράπτωμα ή οτιδήποτε, κάποιο άλλο παράπτωμα. Τότε όμως βγαίνει με αυτό το βιβλίο, όπως καταλαβαίνετε, εδώ αρχίζει η επικίνδυνότητα.
Βεβαίως. Διότι μα και ο Άριος, λες... ήταν, ο Άριος ήταν Άγιος, ήταν παρθένος, ήταν καθαρός, ήταν νηστευτής. Δεν είναι η νηστεία και η λεγόμενη αγιότητα. Μπορεί να πλανηθεί. Αυτό κανείς. Λέω ότι υπάρχει μια επικινδυνότητα πλέον με αυτό το βιβλίο. Βεβαίως. Ότι τα πούνε, ότι τα λέει και ο Μελέτιος, ο οποίος θεωρείται αφεντία. Μια προσωπικότητα και μια αυθεντία στην Εκκλησία. Γιατί πήγε σε μια ταραγμένη εποχή απάνω στην Πρέβεζα. Και έκαμε έργο. Το ασπάσμα. Και εγώ έργο, τον είχα υποδεχτεί στο Άγιον Όρος όταν ήμουν εδώ και 7 χρόνια περίπου. Και το έβγαλα μια σειρά διαφάνειες, τον παραδεχόμενο, τον αγαπούσα, τον εκτιμούσα. Και ως νηστευτή, και ως ηθικό στοιχείο, και ως αγωνιστή. Τι έπαθε, από πού τα έβγαλε. Και λέω ότι εμείς δεν κάναμε την κοιλιά μας. Εμείς τα βγάλαμε από τις πατέρες. Εγώ έχω 1400 παραπομπές. Είναι εκείνο πέρα από πού. Εγώ ρωτώ, από πού τα έβγαλε αυτά. Πέρα από την εξήγηση που δώσατε. Από την κοιλιά του δεν τα έβγαλε αυτά εδώ. Ναι, πέρα από την εξήγηση την οποία δώσατε, ας πούμε, που είναι μια. Που δεν δώσατε στην εξήγηση. Που συζητιέται το θέμα ότι το έκανε όλη αυτή η ιστορία για να τον προσέξει η πολιτεία η οποία αυτή τη στιγμή. Λένε. Ναι, λένε ότι η πολιτεία έχει ανάγκη κάποιον σύμμαχο μέσα στην Εκκλησία. Έτσι, προκειμένου να τον κάνει και αρχιεπίσκοπο αύριο το πρωί και να αποφύγει αυτή τη γέφυρα, να φτιάξει μια γέφυρα για να αποφύγει να περάσει το ποτάμι, αυτό το δύσκολο ποτάμι του. Πιστού λαού, του λαού του Θεού, όπως έλεγε ο Καδιώτης. Λένε έτσι. Διάφορα πράγματα. Εγώ δεν τα ακούω αυτά. Ούτε αλλά, εγώ τα ακούω. Αλλά, ναι, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Όπως λέτε εσείς, όπως αναλύετε, όπως λένε όμως και οι λοιποί, και όπως θα πούνε και άλλοι. Τα μοναστήρια όλα έχουν ένα θέμα. Όπως θα πούνε και άλλοι, εδώ πρόκειται περί μιας καταστάσεις η οποία φτάνει, ας πούμε, σε μια πνευματική παράκρουση. Ακριβώς. 50 Μητροπολίτες, ναι. Αν θυμάμαι καλά. Είχαν ζητήσει σύγκληση της ιεραρχίας να λάβει αποφάσεις για Σέγγεν, ταυτότητες, για το νόμο περί ηλεκτρονικής προστασίας δήθεν των ατομικών δικαιωμάτων. Όλα αυτά, αγαπητέ μου Γρηγόρη, είναι ξέρεις ότι έχουμε φασισμό. Το λες και εσύ στη μιλήση. Έχουμε φασισμό της Ευρώπης πια. Που τον έχει επιβάλει και στην πολιτεία. Και δεν έχουμε ελευθερία πια. Ελευθερία δεν υπάρχει. Και όταν αύριο, μεθαύριο, θα έχουμε χειρότερη εξάρτηση από την Ευρώπη, πυρέστερη, δεν θα έχουμε καν ελευθερία. Ποιον ρώτησαν λοιπόν και μας εξήρτησαν εμάς. Έκανα δημοψήφισμα. Με ποιους όρους μας εξήρτησαν από την Ευρώπη. Μας είπαν ότι εξασφαλίζεται η ισχύ του συνταγματός μας. Όχι. Το σύνταγμά μας είναι υποδέστερο. Το λέει το άρθρο 28. Όταν μπούμε στην Ευρώπη και τώρα που μπήκαμε στην Ευρώπη και στο Σέγγεν, που έκαμε ένα πραξικόπημα κατά την κρίση μου. Ενώ θέλουν τα 3/5 των βουλευτών να ακυρωθεί η συνθήκη. Και αυτοί ήταν 142 βουλευτές. Ούτε τη σχετική πλειοψηφία. Επιμένω στο ερώτημα, ξαγίζω στο ερώτημα, πατέρα Μανουήλ. Τι κατά τη γνώμη σας, τον έπιασε, όπως λέει ο λαός, ή τι τον ανάγκασε, τι ήταν εκείνο που τον υποχρέωσε, ήταν εκείνο που το οποίο τον φόβησε. Ξέρετε, όταν δικαζόταν, το έχω ξαναπεί στην τηλεόραση, ο πολύ μεγάλος, ας πούμε, και δημοσιογράφος και ακαδημαϊκός και πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών κάποτε, ο Σπύρος ο Μελάς, ο οποίος δικαζόταν ως δοσύλλογος και το εκλήθη να απολογηθεί. Είπε μία-δύο φράσεις. Κύριε δικαστέ, σκιάχτηκα. Έτσι. Και αθώθηκε. Μάλιστα. Είχε γράψει άθρα υπέρ των Γερμανών, υπέρ του Τρίτου Ράιχ, μεγάλα άθρα. Έτσι. Σκιάχτηκα. Η φράση αυτή ήταν καθοριστική και ιστορική, ας πούμε. Τρώστε τον άνθρωπο... αδεσμό να το ομολογήσει. Ναι. Αλλά... Εδώ αυτός σκιάχτηκε κάτι, φοβήθηκε κάτι. Αυτός το ξέρει και ο Θεός. Του υποσχεθήκανε κάτι. Εγώ διαβλέπω. Ναι, αλλά το ξέρει ο Θεός. Αλλά το θέμα είναι, σε επαναλαμβάνω, ναι. Το βιβλίο αυτό, αν δεν βρισκόταν ένας καλύβας, θα περνούσε στον κόσμο. Αυτό θέλω να σας πω. Εγώ δεν κρίνω πρόσωπο Μητροπολίτη. Κρίνω το βιβλίο που πουλανάει. Όχι, εγώ με συγχωρείτε, ένα λεπτό. Καθίστε να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Γιατί εσείς από αυρότητα το λέτε αυτό, πατέρα Μανουήλ. Να το ξεκαθαρίσουμε. Τι πάει να πει δεν κρίνω πρόσωπο. Δεν κρίνω πρόσωπο Μητροπολίτου. Κρίνεται πρόσωπο Μητροπολίτου. Ο Μητροπολίτης το έγραψε. Ας τον κρίνει η Σύνοδος. Λοιπόν. Και ο Θεός. Εσείς δεν τον κρίνετε. Δεν τον περνάμε σε εκκλησιαστικό δικαστήριο. Εμείς τον περνάμε
σε θεολογικό δικαστήριο. Ακριβώς. Που έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε ένα κείμενο, όπως μπορούσαμε να κρίνουμε μια ποιητική συλλογή ή όπως μπορώ να κρίνω το βιβλίο το δικό σας εδώ πέρα που λέει το χάραμα του Αντιχρίστου, ή να κρίνω το βιβλίο της Μαγδαληνής, της μοναχής απάτης της Ηγουμένης στην Κοζάνη που λέει αυτό, ή να κρίνω όσα άλλα βιβλία έχουν επιχειρηθεί να γραφούν για το 666 ή για τον Αντίχριστο. Βεβαίως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βεβαίως κρίνω και το πρόσωπο. Γιατί δεν το κρίνω το πρόσωπο? Διότι σήμερα που με πήρε τηλέφωνο, σας είπα και πάλι ευγενέστατα, μου είπε βεβαίως ότι θέλησε να μου πει, με αυτά που μου είπε, μου το δήλωσε βέβαια, ότι τον έχουμε αδικήσει. Και γι' αυτό του είπα ότι εγώ θα ανέβω απάνω, αν χρειαστεί και εξώδεις μας, γιατί όπως καταλαβαίνετε να πάμε στην Πρέβεζα πρέπει να κινηθεί ένα ολόκληρο συνεργείο με καμεραμάν, με δημοσιογράφους, με όλα αυτά, θα έρθουμε να πάμε, του λέω, για να μπορέσουμε να βγάλουμε μία κρίση, ας πούμε, απάνω με, σύμφωνα με τις απαντήσεις σας, σωστή και δικαία, διότι ούτε ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας, αλλά ούτε γιατί του έκανε άσχημη κριτική. Και είναι το ενδέκατον, θα ακολουθήσει κριτική στο σύνολο του. Του έκανε άσχημη κριτική και ο καλόγερος που έχουμε εδώ, ο Μάξιμος. Ο Μάξιμος. Μάλιστα. Και είπε ότι μπορείτε, λέει, να με, αλλά υπόθεσαν, λέει, λέξεις ότι εγώ δεν είμαι αιρετικός. Με είπατε, λέει, αιρετικών. Όταν υπογράφει με το ένας μνημονευτής, τι είναι? Αλλά και αυτά, όπως τα αποκαλύπτετε εσείς τώρα εδώ, είναι... Εγώ είναι αιρετικά. Έδειξα, φυσικά αιρετικά. Είναι αιρετικά. Όταν καταργεί τον στίχο της Αποκαλύψης, όταν παρερμηνεύει τους πατέρες, όταν λέει ότι ο Χαράλαμπος Βασιλόπουλος δεν λέει τίποτα για 666 για χάραγμα. Καλά, και το λέγει σε εξελίδες. Λοιπόν, ο Χαράλαμπος Βασιλόπουλος δεν είναι στα μέτρα του μελετίου, δεν μπορεί εύκολα να βέβαια. Κριθεί. Ο Χαράλαμπος Βασιλόπουλος δεν μπορεί να κριθεί εύκολα από την. Και λέει ότι από κανέναν, νομίζω. Συμφωνεί, λέει, ο Μπρατσιώτης με... Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, από κανένα σύγχρονο κληρικών. Ήταν μια μορφή. Μια μορφή ατόφια. Ξεκαθαρισμένη ατόφια και, ναι, και ιστορική μορφή για την Ορθοδοξία, ναι. Λοιπόν, είμαστε εν αναμονή απαντησεώς του, δηλαδή. Ας μην βιαστεί να περιμένει να γράψω ολόκληρη την κριτική στο βιβλίο αυτό, και μας προκαλεί όταν μας σονιδίζει, μας υβρίζει, και όχι μόνο εμένα, όλο το Άγιον Όρος, όλα τα μοναστήρια, μετέωρα, τα μοναστήρια της άλλης Ελλάδος, υβρίζει και ονιδίζει όλο τον ελληνικό κόσμο. Είχα την... Κοίταξε, και μόνον αυτό, δεν σας κάνει εντύπωση? Είχα την ευτυχία, μπορώ να πω την ευτυχία, και ίσως θα μπορούσα να πω ότι τόσα χρόνια που πηγαίνω έρχομαι σε διάφορα μοναστήρια και σε διάφορες άλλες εκκλησίες ή εκκλησιαστικές πηγές, να φτάσω σήμερα το πρωί στην Αθήνα, ήμουνα πάνω στο μοναστήρι της Παναγίας του Κόρμποβου. Έτσι. Στα Τρίκαλα. Έτσι. Είναι μια ωραία αδελφότητα 18 καλογριών, που είπα ότι ίσως είναι το μοναστήρι που, το μόνο μοναστήρι που έχω γνωρίσει, που οι καλόγριες γελάνε. Έτσι. Διότι ο Χριστός δεν σημαίνει ούτε μούτρα. Ακριβώς. Ο χριστιανισμός δεν σημαίνει ούτε μούτρα, ούτε κεφάλι κάτω, ούτε θλίψη. Ο χριστιανισμός δεν είναι θλίψη. Χαρά που λείπει. Χαρά που βγει μέσα από τη λύπη. Χαρά που πένθος. Λοιπόν, και εκεί το συζήτησα και μου έκανε εντύπωση ότι το ξέρανε και αυτές. Ναι. Διότι τον, και αυτές τον είχαν περί πολλού, ας πούμε, όπως και από άλλο μοναστήρι που πέρασε, αλλά ειδικά και από το Κόρμποβο και άλλο ένα μοναστήρι, μιλούσαν για το βιβλίο αυτό, ότι διαδόθηκε αστραπέως σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα μοναστήρια, ότι βγήκε ένα βιβλίο του μελετίου το οποίο κάνει κακό, διότι δεν δέχεται τα πράγματα για τον Αντίχριστο και το 666 με τον ήδη γνωστό τρόπο τα οποία αντιμετωπίζονται μέχρι σήμερα. Και εγώ ρωτώ, πότε πρόλαβε και το έγραψε μέσα σε 2 μήνες? Πότε πρόλαβε και συμπεριέλαβε και την ανακοίνωση του Άγιου Όρους που βγήκε τέλος Σεπτεμβρίου, που την περιλαμβάνει? Άρα βγήκε Οκτώβριο, δηλαδή ούτε ένας μήνας δεν πέρασε. Και στις 26 Δεκάτου και όσον του αφορά... 1997 του απαντά ο
ο κύριος Σελεγίδης. Κρίνει την εγκύκλιο εδώ που είχε περιληφθεί παράγραφος, η οποία δεν είναι οδογματικά διατυπωμένη σωστά. Και μιλάει για όρατο. Αυτή την εγκύκλιο την έχει γράψει ο ίδιος. Κυρίως. Έτσι είπαν. Έτσι είπαν. Και αυτό το πνεύμα, ότι δεν είναι όρατο. Και η εγκύκλιος αυτή 26, είναι 26, θέμα, 26, είναι θέμα επιτροπής, της επιτροπής, της γνωστής επιτροπής. Ήταν και ο ίδιος. Τον πέντε αυτών. Τη συνόδου. Τον πέντε αυτών τη συνόδου. Ναι. Δηλαδή του πατέρα Μεταλλινού. Όχι, ήταν. Άλλη επιτροπή αυτή. Πριν από την επιτροπή αυτή. Α, πριν από την επιτροπή αυτή. Τριμελής επιτροπή, η οποία έγραψε την εγκύκλιο αυτή. Και όπως άκουσα. Η οποία από ποιους αποτελείται. Από τον ίδιον, προβλέψεις, ναι. Τον... Ας μην πω τα ονόματα. Μάλιστα. Δεν πειράζει. Μήπως νομίζουν ότι διασύρω. Ωραία, εντάξει. Εντάξει. Αλλά όπως άκουσα, είπαν ότι επέβαλε το κείμενο. Και διαφώνησε. Ας το πω, ναι, το όνομα το αυτό. Και διαφώνησε ως προς το 666, δεν ξέρω και κάτι άλλο, ο νυν ναυπακτίας Ιερόθεος. Ο Ιερόθεος. Τον οποίο ακούγονται... Το άκουσα, αλλά δεν ξέρω την για τον οποίο ακούγονται φοβερά καλά λόγια, σχήμα υπερβολικό, δηλαδή οξύμορο αυτό που είπα, φοβερά καλά λόγια. Ακούγονται πολύ καλά λόγια, ότι είναι πάρα πολύ ορθόδοξο και πάρα πολύ μορφωμένος. Να, αγωνίσετε. Είναι νέος δεσπότης. Εγώ τον είχα κακίσει. Είναι νέος δεσπότης εκεί. Ναι. Τον είχα κακίσει μόνος μου με τον εαυτό μου, γιατί. Αυτός που ξέρει, ας πούμε, καλά γράμματα. Ας πούμε. Ναι, ξέρει καλά γράμματα, γιατί εγώ παρακολούθησα και μία. Εδώ η ημερίδα που έγινε για τα θέματα του τύπου των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την Εκκλησία και σε σχέση με την Εκκλησία και ήταν καταπληκτικός. Σε αυτό δεν συμφωνώ. Γιατί μυρολατρικά παίρνουν σαν δεδομένο ότι η Εκκλησία δεν έχει λόγο, δεν μπορεί να έχει κανάλι, δεν μπορεί να μιλάει με την τηλεόραση, ότι υπάρχει φόβος, ότι υπάρχει φόβος. Αυτό είναι μυρολατρία. Ίσως να λέει, ας πούμε, να εννοούσε ότι η Εκκλησία μπορεί να έχει κανάλι, το κανάλι που έχει, ας πούμε, δηλαδή το ραδιοφωνικό σταθμό το οποίο έχει, βεβαίως δεν έχει. Όχι, μιλούσαν και για τηλεοπτικό. Και τηλεοπτικό δεν έχει, ας πούμε, ούτε θα αποκτήσει, γιατί και τον ραδιοφωνικό που έχει δεν τον επιμελείται να τον εξυγχρονίσει, να κάνει ένα πάρκινγκ. Μας κλείνουν απ' έξω και από το παράθυρο, από το φεγγίτι. Ή θα γίνω λέω κάτι να ανέβω από τους φεγγίτες επάνω στον τέταρτο όροφο. Πέρα από αυτό και όλο, κοιτάξτε να δείτε, και όλο το πρόγραμμα, και όλο το πρόγραμμα, το θέμα είναι ότι σήμερα ο χριστιανισμός δεν εξυγχρονίζεται. Το ξέρετε κάλλιον παντός άλλου εσείς. Αλλά υπάρχουν κάποια όρια και στους ομιλητάς και στις θέσεις που παίρνουν, διότι εδώ δεν είναι θέμα. Ο αγώνας μας δεν είναι να αποδιώχνουμε ανθρώπους. Εμένα με αγώνας είναι αποκλείσει από μία ομιλία με θέμα πάθη και απάθεια. Εσάς σας απέξαν την γραφή και τους πατέρες. Ναι. Εφόσον έρχεσαι στην τηλετόρα, ήταν. Και λέω, με κόβετε εσείς, πάω στην τηλετόρα. Ήταν λογικό να σας κόψουν, εφόσον εσείς είχατε φιλίες μαζί μας. Όχι, διότι πρωτού με κόψαν, ακόμα. Κοιτάξτε, κλείνει μια πόρτα και είναι η έλευθερος. Με κόψαν εκεί και κάποιοι με έφεραν εδώ. Με τι, αφήστε με να ησυχάσω λίγο. Πάμε, λέει, να δούμε. Για εσάς, όχι κάποιοι, ήταν μεγάλη πίεση από εκατοντάδων, να μην πω χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι πέραν με τηλεφωνήματα και γράμματα και τα πάντα. Για να σας καλέσουμε εδώ και σας καλέσαμε εδώ και γίνατε ο καλύτερός μας και ο πιστότερός μας συνεργάτης. Και το περίμενα ότι θα ξεπεράσετε την κρίση της ασθενείας σας. Θυμάστε που σας το είχα πει. Θα επιστρέψετε πιο δυνατός, πιο ώριμος, πιο γνήσιος αγωνιστής. Και το έχω αυτό πλέον δεδομένο. Θα ήθελα την άλλη Τρίτη να συζητήσουμε για το θέμα και αυτό, εάν έχουμε τίποτα νεότερο. Εγώ βέβαια ελπίζω να τον πάρω τηλέφωνο τον σεβασμιότατο τον κύριο Μελέτιο στην Πρέβεζα, να του πω να πάω την άλλη Πέμπτη να του πάρω μια συνέντευξη, αλλά θα ήθελα την άλλη Τρίτη να μιλήσουμε, γιατί με έχει αφήσει άναυδο, ναι, ναι, το θέμα του Φιλής. Διότι δεν σας το κρύβω ότι όπως λέγανε παλαιά οι οργανωσιακοί, λέγανε αν είναι ζωικός ή της Αποστολικής Διακονίας ή του Καρδιώτη ή του Πατέρα Άγγελου ή οτιδήποτε, και λέγανε συμπαθών προς τη ζωή ή οτιδήποτε, εγώ είμαι συμπαθών προς τους παλιμερολογίτες. Δηλαδή παρακολουθώ τις λειτουργίες τους, πάω τα Χριστούγεννα,
πάω το Πάσχα, μου αρέσει αυτή η ευσέβεια που έχουν, αυτή η αυστηρότητα που έχουν τα πάντα. Κάθομαι στην τράπεζα του μοναστηριού πολλές φορές, μένω στο μοναστήρι και κάθομαι και στην τράπεζα του μοναστηριού και αυτό σημαίνει κάτι, ας πούμε. Και με αγαπάνε και με έχουν τιμήσει και με το ανώτατο παράσημο του μοναστηριού που έχουν. Αλλά με άφησε άναυδο. Και γι' αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Ναι. Μην τυχόν και εκεί υπάρχει κάποια πλάνη. Εγώ φοβάμαι ότι αυτός ο Καρδάσης που ναι. δαπανάει όλη την θεουσία να γράφει, να γράφει, να γράφει. Αυτός είναι χημικός. Ναι. Χημικός. Θα τα πούμε και την άλλη τάδε και την επόμενη να χρειαστεί. Χημικός, ναι. Και πώς έχει ανακατευτεί με το θέμα αυτό. Άρα τον έχουν βάλει. Τι τον ενδιαφέρει αυτόν. Δεν είναι χημεία το παρκόν. Λοιπόν, τα έχω όλα τα δεδομένα. Ναι, βέβαια δεν αποκλείεται όμως να πούμε ότι είχε ενδιαφέρον. Κάποιος, ο οποιοσδήποτε επιστήμονας, ναι. μπορεί σε οποιοδήποτε, μπορεί να είναι βιολόγος, μπορεί να είναι κατηδήποτε, να έχει ένα ενδιαφέρον γύρω από κάποιο χριστιανικό θέμα. Αυτό δεν θα το αποκλείσουμε. Κοιτάξτε. Βέβαια, αν και η θεολογία είναι κάτι το οποίο ο χριστιανισμός πλησιάζεται, τα θεολογικά θέματα πρέπει να έχει ειδικές γνώσεις. Το μπαρκότ συνδυάζεται με το χαράγμα, γι' αυτό μας απασχόλησε. Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε τις απαντήσεις. Γιατί αυτός έχει πλανήσει και μητροπολίτες, έχει πλανήσει και μοναχούς και θεολόγους και έχει δημιουργήσει κακό. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Δηλαδή, και εγώ ερωτώ. Είναι μεγάλης ηλικίας. Δεν το γνωρίζω λίγο. Ούτε και εσείς γνωρίζετε. Έχω όμως πολλά κείμενα του. Και θα κρίνω το πρόσωπο πια. Όχι διότι μόνο νομίζω διαμέσου αυτής της αλληλογραφίας βγήκε. Από τη φυλή όλη αυτή η ιστορία, ας πούμε. Θα το δούμε αυτό. Διότι χαίρομαι πάρα πολύ και που εγώ ερωτώ. Ότι εκτιμάτε τον απάνω τον Αρχιεπίσκοπο. Εκτιμώ τους πάντες. Εγώ δεν είμαι από τους φωνατικούς. Και έχουν κάνει τεράστιο αγώνα ιεραποστολικό. Προσέξτε με. Δεν είμαι από τους φωνατικούς νομερολογίτες που λένε αυτοί είναι σχισματικοί, αυτοί είναι εκτός, αυτοί είναι. Εγώ εκτιμώ το έργο όλων. Τώρα για παλιό και νέο, ας μην το συζητήσουμε τη στιγμή. Ναι. Εκτιμώ το έργο τους. Εκτιμώ... Είναι το τελευταίο ίσως πρόβλημα που υπάρχει στην Εκκλησία, το παλαιό ή το νέο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πάντως ο πατέρας σας ήταν, δεν πρέπει να ήταν σχηματικός, γιατί βαφτίστηκε με το παλαιό ημερολόγιο. Έτσι. Ο πατέρας σου πρέπει να βαφτιστεί με το παλαιό ημερολόγιο. Ναι. Εντάξει. Ευαίως. Το ίδιο και ο πατέρας μου. Ναι. Ούτε το Άγιον Όρος που είναι όλο με το παλιό. Ούτε το Ιεροσόλυμο. Ούτε όλες οι ανατολικές εκκλησίες, ούτε η Ρωσία. Ούτε η Ρωσία. Ούτε η Τσεχία, ούτε η Βουλγαρία, ούτε η Πολωνία. Εντάξει. Είναι αναγκάθι αυτό. Και μερικοί το παίρνουν πολύ επιπολαία. Σου λέει 13 μέρες. Μα εγώ πήγα στο Άγιον Όρος πέρσι και πήγα πίσω 13 μέρες. Γύρισα εδώ και πήγα μπροστά 13 μέρες. Δηλαδή 13 μέρες τις έχασα ερωτολογικά. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δηλαδή δεν είναι πρόβλημα. Πώς δεν είναι πρόβλημα. Το καταλαβαίνω πλήρως. Και εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη αφοσίωση και ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα της πίστεως. Θα προσέφεραν με την ενσωματωσή τους στο σώμα της Εκκλησίας, μιλάω γενικώς στο σώμα της Εκκλησίας, μεγάλες υπηρεσίες. Ας ελπίσουμε να βρεθεί μια λύση, να μην είναι μεθοδοί ηρεμένοι, διότι στρέφονται μεν κατά τον ουδέ, με φανατισμό και έτσι χάνουμε την έννοια του σώματος του Χριστού, των μελών του σώματος του Χριστού. Οπότε την άλλη Τρίτη είμαστε πάλι μαζί. Ωραία. Τι άλλο θα θέλατε να πείτε κλείνοντας αυτή η εκπομπή, έχουμε ένα λεπτά. Πραγματικά, γύρω από αυτό το βιβλίο. Όσοι μελετήσουν το βιβλίο αυτό, να έχουν σαν γνώμονα απορίες, πρόσεξε αναγνώστη μου. Δηλαδή, αναγνώστη, πρόσεξε, μην πέσεις στην παγίδα. Αυτό το βιβλίο είναι μια μεγάλη παγίδα. Από πως ανατολίζει, από πληροφορεί, δεν διαπνέεται από ταπείνωση, αφού κατηγορεί τους πάντες, και ολόκληρη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Αυτό το βιβλίο λοιπόν είναι πολύ επικίνδυνο, περιέχει και βλασφημίες μέσα, άσε παραποιείς κειμένων. Δηλαδή αντιγράφει μία παράγραφο 10 γραμμές και έχει 10 λάθη, στίξεως, λάθη, αλλάζει λέξεις, αλλάζει όρους. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο το οποίο πρέπει, θα συνιστούσα, να το αποσύρει αμέσως, να μην βρει τον πελάτη από αυτούς που θα τον κρίνουν. Βέβαια θα τον βρει τον πελάτη τώρα. Θα τον κρίνουν πάρα πολύ, γιατί το έχουν πάρει στα χέρια τους. Και δεν είναι ο λαοτζίκος αφελής, ούτε είναι, όπως μας λέει σε ένα σημείο, λέει, είναι πρόβατα, λέει, η λαϊκή. Και σε άλλο σημείο ο ίδιος έλεγε ότι ο δεσπότης είναι μόνον. Ακούτε τώρα αυτό. Ναι, ας ακούω. Μόνο ο δεσπότης, λέει, υπάρχει, ο δε ιερεύς και ο διάκος είναι, λέει, υπηρετικά όργανα. Εγώ πιστεύω... Είμαστε ότι... χωροφυλακές του Υπουργού, του ΤΑΔΕ.
δεν είναι ο ιερεύς ο συνεφημέριος. Δεν είναι ο Δεσπότης συνεφημέριος. Α, δεν νιώθει. Δεσπότης συνεφημέριος έχει πατήσει. Να μην πω τη λαϊκή παροιμία. Δεν θέλω να την πω τη λαϊκή παροιμία. Γιατί αυτός έχει λαϊκούρα μέσα εδώ. Την πάτησε, λέει. Το έφτιαξε. Το εκφράζονται δεσποτάδες έτσι. Να διορθώσετε λάθη. Βλασφημίες κατά τον Χριστό και τις αποκαλύψεις υπάρχουν μέσα εδώ. Υπάρχουν φοβερά πράγματα. Παραποίηση της Εγκυκλίου. Αλλοιώσει των κειμένων. Εκεί ο παπάς και ο δάσκαλος μαζί θεργεύαν την αποσταμένη ελπίδα. Και εγώ έχω πει ότι ο παπάς ο οποίος σκάβει στο χωράφι και ακούει την καμπάνα που χτυπάει ο νεοκόρος και φοράει γρήγορα και εγώ στο χωρί μου το ράσο, ναι, το ράσο κεραμίδια. Για να πάει να κάνει λειτουργία, είναι εκείνος ο οποίος κρατάει και όχι η μητροφορεμένη και η χρυσοφορεμένη δεσποτάδες. Προσέξτε, όλοι κατάμε και η Ορθοδοξία, αγαπητοί τηλεθεατές, είναι περιουσία του Θεού και του λαού του Θεού. Και πάνω από τους Μητροπολίτες και πάνω από τις Συνόδους είναι η συνείδηση της Εκκλησίας. Είναι το πλήρωμα της Εκκλησίας. Είναι κλήρος και λαός μαζί. Και εγώ ρωτώ, πού είναι οι άλλοι αρχιμανδρητάδες, πού είναι οι άλλοι δεσποτάδες, πού είναι οι άλλοι θεολόγοι. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μάλιστα μας έδωκε μία γνωμάτευση που είναι καταπέρντης κατά της πλάνης του μελετίου. Εγώ ρωτώ, πού είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών? Παρακαλώ τον καθηγητή δογματικής, τον ομότιμο τώρα, τον συνταξίουχο, τον κύριο Νικόλα Μητσόπουλο, να τοποθετηθεί όσον αφορά την Εγκύκλιο και όσον αφορά το βιβλίο αυτό. Ώστε να μην μπουν κάποιοι, δεν ξέρεις, αρχιμαντριτάκι είναι, δεν είναι Θεός δεσπότης. Ο δεσπότης είναι Θεός βέβαια. Δηλαδή, πού καταντήσαμε? Έχουμε την πλάνη του Αλαθήτου εδώ. Ούτε ο δεσπότης είναι Θεός. Ώστε να πιέζουν τους αρχιμανδρίτες, να μην τους ρωτάνε. Πατέρα και να Εμμανουήλ, επιβάλλουν κατεστημένο δεσποτοκρατία. Ούτε ο δεσπότης είναι Θεός. Κανείς Θεός. Ούτε υπάρχουν αρχιμανδριτάκια. Εγώ ξέρω πάντως, ίσως έτσι ήταν και στην εποχή μου, ότι οι αρχιμανδρίτες κράταγαν ολόκληρες Μητροπόλεις. Εγώ ρωτώ. Οι αρχιμανδρίτες μιλούσαν, ήταν οι ιεροκήρυκες που γυρίζαν από χωριό σε χωριό, και οι αρχιμανδρίτες ήταν εκείνοι οι οποίοι διατηρούσαν τα πράγματα εκεί που έπρεπε να διατηρηθούν. Ναι. Εγώ ρωτώ. Συνεργάζονται οι Μητροπόλεις με τους αρχιμανδρίτες? Τους αξιοποιούν όσον πρέπει? Μιλώ γενικά. Σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ακούω τι γίνεται. Ή κάθονται στις καρέκλες και όσα πάνε και όσα έρθουν. Δεν είναι Ορθοδοξία αυτή όπως την κρατήσαμε έτσι. Ούτε είναι ποιμαντική διακονία όπως την κρατήσαμε έτσι. Ούτε είναι Ευαγγελισμός του λαού του Θεού όπως το κρατήσαμε έτσι. Ένα κηρυγματάκι σε έναν άβονα με 100 γριές και 50 γέρους. Ούτε είναι ενότητα της Ορθοδοξίας. Όταν τα λέει όμως αυτή αυτά ένας αρχιμαντρίτης, δεν μπορεί να είναι και αγαπητός, όπως καταλαβαίνετε. Δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, ας μου φέρουν αντίρρηση. Γι' αυτό το είπα στην αρχή, ότι δεν σε ενδιαφέρει. Και δεν σε ενδιαφέρει να δώσετε και την παραίτησή σας αύριο το πρωί, αν σας ζωρίσουν. Και αυτό έχει σημασία, που το λέω και το έχω πει ξανά πάρα πολλές φορές. Παραίτηση δεν δίνω ποτέ. Ας με παραιτήσουν, αν το νομίζουν, να πάρουν την απαταχούσα. Εγώ να δώσω παραίτηση, να προδώσω την αποστολή μου. Θα πέσω μέχρι τελευταία σελανή της σώματος. Θα θυσιαστώ παρά να πατήσω. Γιατί να πατήσω? Γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο Μελέτιος έχει και φίλους δεσποτάδες. Μην το νομίσετε ότι θα μπορέσουν να με αποστομώσουν. Όχι, εγώ δεν το νομίζω. Και γι' αυτό, επειδή δεν το νομίζω, γι' αυτό είστε και απόψε εδώ. Διότι δυστυχώς σας είπα και πάλι, έχουν περάσει. Περνάνε πάρα πολλοί αρχιμαντρίτες και ακόμη και Μητροπολίτες στο γραφείο μου, οι οποίοι μου λένε κάποια πράγματα, αλλά στο τέλος είναι με εκείνο το πρόσθετο καλογερίστικο ύφος, ας το πω έτσι, και συγχωρέσατε με, είναι οι φράσεις «Παιδάκι μου, μη μάθει κανείς ότι πέρασε από εδώ, αυτά στα λέω για την αλήθεια, να προλάβουμε ένα κακό». Και βεβαίως, πάντα, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει αυτό που λέει ο ελληνικός λαός, ο τρελός του χωριού. Υπάρχει ο Μιχαλόπουλος, υπάρχει ο Ρίζος, υπάρχουν δύο-τρεις άλλοι, οι οποίοι εδώ αυτοί, κάπου αλλού κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ας πούμε βγάζουν τον όφιν. Και από τις πέτρες βγάζουν. Από την τρύπα, έτσι. Λοιπόν, και
λένε κάποιες αλήθειες. Εμένα δεν είναι λόγια ούτε από ένα παπαδάκι ούτε από ένα αρχιμαντριτάκι. Είναι λόγια τα οποία εσείς βγάζετε μέσα από την καρδιά σας μελετώντας, και λόγια τα οποία εδώ πέρα από τη γραφή, από τη γραφή και τα βιβλία σας δεν τα έχετε ούτε για, ξέρω πώς ούτε για τα πετσαρίες, ούτε για να τα έχετε κοσμικά. Είναι γεμάτα σημειώσεις, συγγραμμές. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτή είναι η αλήθεια και μόνο η αλήθεια. Θα είμαστε μαζί και την άλλη Τρίτη. Δέστε και το θέμα της, δεν ξέρω αν θέλει να κάνει και μια παρέμβαση. Δεν ξέρω που έχει προχωρήσει το θέμα. Θα παρακαλέσω να βγει τότε και στο τηλέφωνο και ο πατέρας Γιώργος Μεταλλινός, να μας πούν που έχουν φτάσει το θέμα σήμερα. Ναι. Βγάλαν τελικά κάποια βόση, δεν έχουν βγάλει ακόμα. Δεν τα γνωρίζω. Υπάρχει δυστοκία. Και αν θελήσουν να μας απαντήσουν και από την Ιερά Μονή Κυπριανού και Ιουστίνης απάνω, ναι, για το πώς συνετάγει αυτή η επιστολή, η οποία δημιουργεί κάποια ερωτηματικά. Και πώς έφτασαν στο σημείο αυτό να συνταυτίζονται με τον Καρδάση. Με τον Καρδάση. Και εγώ λέω στο κάτω-κάτω, εντάξει, έστω ότι μία της χιλής το 616 δεν είναι τίποτα. Μα εφόσον έχει αυτό το νόημα, αυτή την βαρύτητα νοήματος, και εφόσον λειτουργεί σε ένα σύστημα εξαρτήσεως, πολλαπλών εξαρτήσεων, είναι, θέλουμε, δεν θέλουμε, χαράγμα. Μάλιστα. Φίλοι και φίλες, άλλη μία φυλακτή διάβαση έφτασε στο τέλος της. Καλεσμένος απόψε ήταν εδώ ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας, αρχιμαντρίτης, φιλόλογος, θεολόγος και ιστορικός. Και ιστορικός. Λέω ότι και θεολόγος, γιατί μη σας μένει κάποια απορία ότι μπορεί να είναι αρχιμαντρίτης χωρίς να είναι θεολόγος. Δυστυχώς κάποιοι μητροπολίτες του τόπου τούτου έχουν επιλέξει και απόφοιτους ακριβώς του γυμνασίου και τους έχουν κάνει αρχιμαντρίτες, και οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την θεολογική σχολή. Ακούσατε την κριτική πάνω στο νέο βιβλίο του Μητροπολίτη Πρεβέζης και Κοπόλεως, του κύριου Μελετίου. Με τον κύριο Μελέτιο μίλησα σήμερα το πρωί στο τηλέφωνο, με πήρε ο ίδιος και μου είπε ότι τον αδικό, τον αδικούμε μάλλον σε αυτή την εκπομπή. Του είπα ότι θα ανέβω στην Πρέβεζα με ένα συνεργείο να του πάρω τις απόψεις του, μια μακρά συνέντευξη. Την άλλη Τρίτη θα είμαστε μαζί με τον πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα, όπου θα συζητήσουμε για την περίφημη εκείνη επιστολή, απαντητική επιστολή στον κύριο Καρδάση από την Ιερά Μητρόπολη Αγίου Κυπριανού και Ουστίνης. Μέχρι την άλλη Τρίτη, από αυτή την εκπομπή, από αυτή την αφύλακτη, από την αφύλακτη διάβαση, εύχομαι ό,τι καλύτερο θέλει ο Θεός. Γεια σας.